Ναι. Ναι. 12. Πάντο Χριστό. Ω, πέθανε Χρήστος! Όχι! Πάντο Χριστό! Ναι! Μπράβο ρε μαλάκες! In memory of Ζήσης και Ηλίας! Μπορούμε να κόψουμε κάποιο δέντρο χωρίς να πέσουν οι καρύδες στο κεφάλι μας. Ορίστε! Αν είναι δυνατόν, το είπα και έγινε. Οπα! Εδώ μέσα είσαι, βουλάκι μου! Κυρίες και κύριοι, έχουμε και δεύτερο θάνατο. Παύση. Έχουμε εξέγερση. Δεν ξέρω αν ξέρετε, το ARK Survival Evolved είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης. Εδώ ξυπνάμε στο νησί το συγκεκριμένο. Έχουμε κάτι μες στο χέρι μας και δίπλα μας έχουμε έναν πτεροδάχτυλο, τερανόντων όπως το λέει το παιχνίδι. Τι θέλετε ρε, τι κάνετε, δεν βλέπω τίποτα. Όπου πρέπει να ανέβουμε πάνω. Αθέ μου. Συντραγκόν, Συγκλάιντ και έρχομαι. Η στολή μου είναι κάτω. Συντραγκόν, έρχομαι να σε χαϊδέψω. Μου πετάει φωτιά. Πείτε μου ότι τον όχι, δεν τον σκότωσα. Τον μπαγκαρά. Συντραγκόν, είσαι καλά? Μην κλαις. Γύρω γύρω κάνει. Πάντα πέσει μέσα στην περιβάλλον περιοχή. Την γλιτώσαμε για λίγο. Και στρίβει. Θα προσγειωθείς? Θα σε περιμένουμε. Προσγειώνεται, παιδιά. Το αεροπλάνο προσγειώνεται και θα αφήσει 50 άτομα. Να πάρουμε άλλο. Πάρε άλλο, ξέρω εγώ. Όπα, το μηχανάκι. Τι μηχανάκι θα πάρουμε? Ακού. Λοιπόν, παιδιά από μπροστά ήρθανε ήδη. Από μπροστά. Σκαρφάλωση είναι νοσοκόμα. Είναι και ένας καμένος. Δεν πρόκειται να περάσουν, να πούμε, στην πόρτα τελείωσε. Ωραία, πέθανε μία. Βαράω και τον καμένο τώρα. Βαράω και τον καμένο. Τρίτος. Έλα. Μπράβο. Ράντε σλάιμς. Ελάτε προς το δω. Σας παρακαλώ. Σκότωσα. Κρύψου. Το καρχαρία που σου παραμονεύει. Αυτό μου το έφαγε ο καρχαρίας. Μου το έφαγε ενώ το κοιτούσα. Καρχαρία, είσαι, τα κάνεις μαζί μου από εδώ και πέρα, να ξέρεις. Σε περιμένω, άμα σε ξαναπετύχω. Σκέφτομαι, μήπως να βγάλω τη νύχτα μου εδώ πέρα. Νυχτώνει πάρα πολύ. Θα μπορούσα που τώρα που είναι νύχτα, εφόσον ο παίκτης μου δεν ιστάζει, δεν τον βάλω να κοιμηθεί. Θα μπορούσα να κάνω ένα ταξίδι ψάχνοντας ένα νέο νησί, αλλά να μου πεις νύχτα, μάλλον θα κάτσω εδώ στην ησυχία μου. Οκ, okay, τότε. Ταμπ. Και έγινε αυτό που είδαμε. Ευχαριστώ παιχνίδι, μας κατέστρεψες. Ταμπ. Τι παίζει με το bug αυτό? Κοίταξε τι γίνεται. Πατώ ταμπ και μου κάνει κολοτούμπες. Και το πέταξε μέσα. Το και ξύλο. Πάρτα μωρέ, πάρτα! Στη γωνία ο killer. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο live stream. Είναι 7 η ώρα Τετάρτης, είμαστε απόγευμα, έχουμε το πρώτο λουτάκι που λέει, έχω βάλει σε πρώτο creator στο Fortnite. Είπες και λάθος το όνομά μου, ελπίζω άμα το βάλεις λάθος θα έκανες πράγματα, τέλος πάντων. Λείπει πάλι το chat από εδώ πέρα, πάντα αυτό γίνεται. Θέλω να σας καλησπερίσω, καλώς ήρθατε, έχουμε μαζευτεί νωρίς να παίξουμε σήμερα Change Homeless Survival Experience. Ένα παιχνίδι το οποίο αρκετά σας άρεσε. Μπήκαμε και στις τάσεις του gaming, παραδόξως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου πείτε πώς σας φάνηκε το βιντεάκι στην αντίστροφη μέτρηση. Πριν προλάβει καν εμφανιστεί το βιντεάκι, αρχίσατε ήδη τα βαριέμαι. Ελπίζω το βιντεάκι αυτό να σας κράτησε
Να πέρασαν τα λεπτά και να θέλετε και άλλο, φαντάζομαι. Ελπίζω να πέρασε ευχάριστα η ώρα και να μην ήσασταν σε φάση ότι άντε ξεκίνα, γιατί προσπαθώ όσο γίνεται ακόμα και αυτό, η αντίστροφη μέτρηση να είναι όσο πιο ενδιαφέρον γίνεται για εσάς. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε φορά που θα ξεκινάει το live stream θα έχουμε διαφορετικά μέρη. Δεν θα είναι μόνο τα ίδια, αυτά που είδατε τώρα θα είναι και στο επόμενο live. Κάθε φορά σε κάθε live θα έχουμε άλλες στιγμές και κάπως έτσι θα μπορείτε να βλέπετε στην ουσία πράγματα, όποιοι είσαστε καινούργιοι στο κανάλι, δεν ξέρω τι, να δείτε όλες τις σειρές που έχω κάνει από τότε που δεν με βλέπετε καν, δεν με ξέρετε, δεν με ξέρω τη μάνα μου. Αυτά συγκεκριμένα ήταν τα βιντεάκια, ήταν από τα πρώτα μου βίντεο, ειδικά το Left 4 Dead, το πρώτο στιγμιότυπο. Οπα, λέει αυτό, φτωχιά λέει. Καλησπέρα, γεια σου ρε Τζιμάρα. Γενικότερα όλα αυτά ήταν, ας πούμε, οι πρώτες. Βλέπετε, δεν είχα καν facecam, ούτε μικρόφωνο, και έβαλα τα highlights αυτά για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι και να ξέρετε ότι θα έχουμε κι άλλα. Και αν κάτι σας άρεσε από αυτό, όπου ήρθε και το chat επιτέλους, αν κάτι σας άρεσε από όλο αυτό το βιντεάκι, μπορείτε να τσεκάρετε όντως τα παλιά μου βίντεο, να τα δείτε. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι εκεί πέρα που δεν ξέρετε και θα σας αρέσει. Λοιπόν, όπως είπα ήδη, θα παίξουμε Chains. Το παιχνίδι αυτό είχε μια τεράστια αναβάθμιση. Παιδιά, μιλάω λίγο ακόμα μέχρι να έρθουν 2-3 άτομα ακόμα για να μην ξεκινήσουμε και να χάσουν την αρχή. Κάντε λίγο υπομονή, έτσι. Θέλω πρώτα απ' όλα να είμαστε ευγενικοί. Καλώς ήρθατε πάντως, σας βλέπω έχετε μπει δυναμικά στο chat. Και πώς το λένε, θα παίξουμε Chains. Χθες, συγκεκριμένα χθες, το Chains έβγαλε, το παιχνίδι που θα παίξουμε σήμερα έβγαλε καινούριο patch και έβαλε καινούργια πράγματα. Οπότε φαντάζομαι θα έχει βάλει καινούργια, δηλαδή έχει βάλει, έκανε balance σε πάρα πολλά στατιστικά, έβαλε καινούργια, πώς το λένε, stories, όταν κοιμάζεται τη νύχτα να σου έχει διαφορετικές stories, γιατί ως τώρα έβαζε τα ίδια και τα ίδια. Και τι άλλο. Αυτό. Επίσης βγήκε patch και για ένα παιχνίδι ακόμα, ένα μεγάλο patch για το Oxygen Not Included, το οποίο έχω σκοπό να το ξεκινήσουμε σύντομα. Δεν ξέρω πόσο έχετε δει το Oxygen, αλλά γενικότερα σκοπεύω σύντομα να το δούμε. Το θέμα ποιο είναι, ότι βγήκε χθες patch και ανακοίνωσαν ότι 28 Μαΐου θα βγει το παιχνίδι κανονικότατα. Οπότε δεν θα γίνει σειρά όπως σκόπευα να κάνω σύντομα σειρά. Οπότε το Oxygen Not Included θα το δούμε από 28 Μαΐου σαν σειρά κανονικά. Ίσως νωρίτερα να δούμε live με Oxygen που θα παίζουμε με τα καινούργια πράγματα. Λοιπόν, όπου να είναι, ξεκινάω να ανοίγω το παιχνίδι εγώ, αφού πρώτα πω ότι εννοείται πως αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, live stream, βίντεο και αυτά, αφήστε ένα like από κάτω γιατί βοηθάει. Και οι τρόποι υποστήριξης είναι σίγουρα τα donations, super chat και οτιδήποτε, υπάρχουν όλα κάτω στην περιγραφή. Όπου θέλετε να κάνετε σε κάποιο social media να κάνετε like, είναι όλα στην περιγραφή. Support the creator στο Fortnite και στο Epic Store με το όνομα Ζήσης. Και αν δεν θέλετε να δώσετε καθόλου λεφτά, απλά στέλνετε ένα λουτάκι που υπάρχει link και στην περιγραφή και για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και δεν θα κουράσω άλλο την κατάσταση. Ναι, τελείωνε. Εγώ φεύγω με την αρχή. Αλλά τελείωνε. Θα περιμένουμε πρώτα να φύγει ο φίλος μας αυτός εδώ και μετά θα ξεκινήσουμε, παιδιά. Μην αγχώνεστε, γιατί γενικότερα δεν ξέρω αν με απειλείτε. Νομίζετε πως φοβάμαι. Όποιος θέλει, φεύγει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι ότι. Α, θα φύγει ο Γιάννης από το Εγάλεο. Απίστευτο. Τι θα κάνουμε τώρα. Ωραία. Και αφού έφυγε ο φίλος που μας είπε ότι φεύγει, μπορώ να ανοίξω το chain σιγά σιγά. Ελπίζω να πάνε όλο καλά, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπαγκάρει εύκολα και κλείνει. Και θέλει λίγο προσοχή. Ελπίζω να μην πάθει τίποτα τώρα, γιατί εντάξει, όταν μπαγκάρει και γράφω βίντεο θα το φτιάξω στο μοντάζ. Αλλά όταν μπαγκάρει σε live stream θα έχουμε θέμα. Λοιπόν, ίσως να είναι λίγο δυνατά η φωνή του όταν ξεκινήσει. Ξεκινάει πάντα έτσι τόσο δυνατά. Και νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Nice. Λοιπόν, θέλω να δω καταρχήν που είναι το options για να χαμηλώσω τη φωνή του, γιατί δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγομαι. Λοιπόν, continue. Από την αρχή, νομίζω. Ξέρω ότι είναι δυνατά, θα το φτιάξω, παιδιά. Μην αγχώνεστε καθόλου. Δεν το πιστεύω, λέει εδώ. Το παιχνίδι αυτό δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο, το δοκιμάζουμε το.
Αλλά και να μην το δείτε, να πάτε να το δείτε, αλλά παρόλα αυτά θα ξαναπαίξουμε από την αρχή και θα ξέρετε ακριβώς, θα εξηγήσω από την αρχή τι γίνεται. Έρχεται κατάθλιψη, όπως λέει εδώ ο φίλος μας. Και... τρία tips μας δίνει το παιχνίδι. Μισό λεπτό να θυμηθώ. Η κάμερα είναι καλά εδώ. Okay. Να επιβιώσουμε στους δρόμους, λέει. Πρώτον, να βρούμε τροφή και καταφύγιο. Δεύτερον, να βρούμε δουλειά. Και τρίτον, να βρούμε σπίτι. Λοιπόν, και μια συμβουλή ακόμα, λέει. Τα καταφύγια δεν θα σε αφήσουν να μπεις μέσα άμα είναι πάρα πολύ αργά. Πόσο delay τα loot. Τα λουτάκια εμφανίζονται κάθε 5 λεπτά από ένα με σειρά όποιος πρόλαβε. Όποιος δεν πρόλαβε θα τα διαβάσω όλα μαζί στο τέλος. Πατάω continue και ξεκινάμε. Λοιπόν... πρέπει να χαμηλώσουμε την ένταση λίγο. Το βλέπω στους μετρητές, παιδιά, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, είμαι αυτός εδώ ο τύπος. Είναι πάρα πολύ σκοτεινό ή όχι. Όχι, μια χαρά είναι. Λοιπόν... Now what? Και τώρα τι? Άσε να σου δώσω μια βοήθεια. Όχι, φίλε, ξέρω από βοήθειες. Πάμε στα options. Θέλω να χαμηλώσω το master. Όσο γίνεται. Είμαστε κομπλέ με αυτό. Λοιπόν, είμαι αυτός ο τύπος και όλος μου ο σκοπός είναι να μαζεύω... Όπα. Να το, κάτι μπάγκαρε τώρα. Όλα καλά. Οπ, αστυνομικός. Όταν έχεις αστυνομικούς δεν πρέπει να... ασχολιόμαστε με τον κόσμο. Καταρχήν, ξεκινάω κατευθείαν το διάβασμα. Ακόμα και εδώ. Πατάς διάβασμα, περνάνε 2 ώρες της ημέρας σου και δεν συγκεντρωθήκαμε καλά. Οπότε πήραμε μόνο ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο σημαίνει 2 βιβλία εδώ κάτω. Αν πάρουμε 2 βιβλία, σημαίνει 4. Πάει κάπως έτσι. Μπορώ να ξαναδιαβάσω, αλλά δεν θα διαβάσω άλλο. Πρέπει να ζητιανέψω την πρώτη μέρα. Το παιχνίδι κοστίζει λεφτά. Ναι, κοστίζει λεφτά, παιδιά. Δεν έχω προσέξει πόσα. Αλλά θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, έχεις κανένα ψηλό, φιλέ? Έχω λίγα, οπότε από 5 ευρώ... Α, το βρήκα. Πρέπει να γίνει αλλαγή. Θα πάμε από εδώ την κάμερα. Όχι, θα πάμε την κάμερα εδώ κάτω. Έρχονται τα λουτάκια συνήθως εκεί. Πού να την πάω την κάμερα, παιδιά? Την πάω εδώ. Νομίζω εδώ είναι καλά. Θα το δούμε κιόλας. Δεν ξέρω, σ' αγαπάω, ζήσει, λέει το λουτάκι. Okay. Βγάλε το auto eat. Δεν με πειράζει το auto eat. Λοιπόν, δεν ξέρω αν όλα πάνε καλά, αλλά ελπίζω εδώ να μην ενοχλεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, ζητάμε τον κόσμο να φάμε και να μας δώσει λεφτά γενικότερα. Και το θέμα ποιο είναι, ότι αν σου πούνε όχι δεν γίνεται, okay, αλλά άμα σου πούνε άντε φύγε από εδώ ρε βρωμιάρη, τότε πέφτει πάρα πολύ το happiness. Να εξηγήσω ότι πάνω-πάνω υπάρχει happiness, το πόσο καθαρός είμαι και το πόσο πεινάω. Που αυτή τη στιγμή πεινάω πάρα πολύ. Χρειάζομαι λίγα ψηλά, φίλε. Πεινάω. Sorry, δεν έχω τίποτα, λέει. Okay, όμως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως με έβριζε, θα έπεφτε το happiness. Στο παιχνίδι χάνουμε όταν το happiness πάει στο 0. Ο παίκτης μας αυτοκτονεί και αυτό είναι δυσάρεστο. Λοιπόν. Και ήρθα σε ένα μαγαζί. Εδώ έχει μαγαζί για να φάμε κάτι. Θα τρώω τα πάντα ακόμα και αν είναι μεγάλο το hunger. Όχι, αν είναι μεγάλο το hunger δεν τρώει τα πάντα. Το έχω τεστάρει αυτό. Λοιπόν, έχουμε νέο stock everyday, λέει αυτός. Και βλέπετε, εδώ έχουμε 3 πράγματα να πάρουμε. Εδώ κρύβει τα λεφτά. Τέλος πάντων, όπου να βάλω την κάμερα ενοχλεί, οπότε τα αφήνω εδώ. Μια τελευταία προσπάθεια, παιδιά. Μια τελευταία προσπάθεια, με συγχωρείτε. Θα το πάμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Και ας ελπίσουμε εδώ να είναι η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, εδώ έχει ζεστή σοκολάτα, δίνει happiness, είναι πανάκριβη όμως. Και εδώ έχουμε hot dog. Το αγοράζω, το τρώει αυτόματα. Και αν αγοράσω δεύτερο, δεν έφαγε άλλο, πήγε κατευθείαν εδώ πέρα. Πώς λέγεται? Στο τσαντάκι μου. Αν πάω τώρα στο τσαντάκι, βλέπετε? Δεν βλέπετε ακριβώς τι έχω εδώ πέρα, αλλά θα σας το πω, δεν πειράζει. Πρέπει κάτι να θυσιάσουμε από την οθόνη. Λοιπόν, η μέρα τελειώνει. Excuse me, λέει, δεν μου δίνει λεφτά. Αυτός είναι και ο αστυνομικός εδώ πέρα. Η μέρα τελειώνει στις 9 το βράδυ. Όταν πάει 9 το βράδυ, πρέπει να έχω βρει ήδη καταφύγιο, παιδιά. Αλλιώς το έχουμε θέμα. Και νομίζω πως επειδή η ώρα περνάει, πρέπει σύντομα εγώ. Βασικά, λέτε να κοιμηθώ πρώτη μέρα σε παγκάκι. Την πρώτη μέρα, αν κοιμάσαι σε παγκάκι, συνήθως έρχεται σκύλος και σε βοηθάει.
Ο σκύλος βοηθάει γιατί πέφτει το happiness πάρα πολύ λιγότερο. Δεν μπορώ να πάρω άλλα σκουπίδια. Για να δούμε τώρα. Αυτά είναι όσα όλα έχω. Από 6-20 πάμε 6-80. Εντάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, νομίζω... Για να δούμε εδώ. Υπάρχει κάποιο shelter? Όχι. Ω, δεν προλαβαίνω να κοιμηθώ. Ήμασταν δίπλα στο μπακάκι και ξέχασα. Ώρα να βρω κάπου να κοιμηθώ. Οκ, θα κοιμηθώ όχι στο μπακάκι, θα κοιμηθώ στο πάτωμα. Δίπλα έχεις, λέει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει. Μια μέρα ακόμα είναι, έχει φύγει, είναι η πρώτη μας μέρα. Δεν πειράζει, κοιμηθούμε στο πάτωμα. Βρίσκεις ένα μικρό, ξέρω εγώ, πέτρινο στενάκι που μοιάζει αρκετά ζεστό. Και μέσα σε κάτι σκουπίδια, ξέρω εγώ, θα χρησιμοποιείς για κρεβάτι και κοιμάσαι εκεί πέρα στα σκουπίδια. Με κρύο άνεμο και προσπαθείς να κοιμηθείς. Ξυπνάς από ένα πάρα πολύ υγρό αίσθημα, λέει. Που ακούγεται σαν ήχος της βροχής. Αλλά συνειδητοποιείς τρομαγμένος ότι είναι απλά ένας τύπος που κοντουράει πάνω σου. Πάνω στον τοίχο, λίγο πιο δίπλα από σένα, και πέφτει πάνω σου το κάτουρό του. Ίσως να είναι μεθυσμένος, λέει, και να μην σε παρατήρησε. Του φωνάζεις και τραβάς την προσοχή. Okay. Αυτό είναι νέο run ή συνέχεια του βίντεο? Είναι νέο run, παιδιά. Τώρα ξεκινήσαμε πρώτη μέρα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Ότι αν του φωνάξουμε, πιθανότητα επειδή είναι μεθυσμένος να παρεκτραπεί. Οπότε, επειδή είμαι και κακομοίρης κιόλας και δεν θέλω και μπελάδες, δεν του φωνάζω. Πας πιο πέρα, λέει, μετακινήσεις από εκεί που πάει το ριάκι, από τα κάτουρά του, και απλά πας σε άλλο τοίχο. Μετά τη στιγμή που ο τύπος τελειώνει και προχωράει, εσύ περνάς την υπόλοιπη νύχτα, λέει, ανενόχλητος, αλλά βρωμάς. Επίσης, το δρομάκι που κοιμάσαι το στενό βρωμάει. Ναι. Και στην ουσία έχει πέσει εκεί η υγιεινή μου και το happiness. Λοιπόν... Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στο 89 happiness. 89, βλέπετε. Πρέπει τώρα να ξανανεύει κάπως αυτό. Κάποιο το φαγητό μου, λέει... Φαγώθηκε από κατσαρίδες. Τη νύχτα. Οπότε το φαγητό που έχω αγοράσει χθες δεν υπάρχει πια ακόμα εδώ. Αχα. Κακό αυτό. Please, δώστε μου λεφτά! Μοιάζεις κομπλέ, γιατί? Πεινάω! Τον έπεισα? Okay, sorry, λέει, πάρα αυτό. Α, μου δώσε λεφτάκια. Θέλω εδώ καταρχήν να μπω μέσα, εδώ ζητάμε δουλειές. Χρειάζεσαι, λέει, 50 βιβλία. Με 2 βιβλία δεν παίρνω δουλειά σίγουρα. Οπότε βλέπετε, ο πρώτος στόχος του παιχνιδιού μου, γιατί μου έχει πει, βρες δουλειά και βρες σπίτι. Για να βρούμε δουλειά πρέπει να βρω βιβλία, οπότε πρέπει να διαβάζω στη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, προχωράω. Πρέπει κάπου να δώσω τα υλικά που μαζεύω το πάτωμα για ανακύκλωση. Α, εδώ πέρα είναι. Αφού πρώτα ζητιανεύσω και λίγο. Please, λίγη βοήθεια. Please κι εσύ, πεινάω. Αυτή... Ποτέ δεν τα παρατάτε, έτσι, λέει. Και επειδή με έβρισε, μου την είπε, μου είπε το happiness. Μάζεψε λεφτά για κιθάρα, θα σου αποφέρει πολλά λεφτά. Okay. Έχω 25 κομμάτια, λέει, που μάζεψα από τον δρόμο και αν τα ανακυκλώσω θα μου δώσει 1,75. Ωραία, και φτάσαμε σχεδόν στα 10 ευρώ. Πρέπει εγώ τώρα. Εδώ έχει ένα μπαράκι. Καλό είναι να μην πίνουμε ποτά και τέτοια. Ω, εδώ έχει καταφύγιο. Εδώ κερδίζεις φαγητό άμα κοιμηθείς εδώ πέρα. Οκ, θα το έχω υπόψη μου ότι εδώ υπάρχει φαγητό. Καταφύγιο με φαγητό. Οπ, αστυνομικός. Αλλά το δύσκολο ποιο είναι? Πρέπει καταρχήν πρώτον να κάνω μπάνιο και δεύτερον να διαβάσω. Δεν μπορώ να διαβάσω αν είμαι βρώμικος. Οπ, εδώ είμαι καθαρός όμως. Πλήθηκα. Και το φαγητό μου πέφτει. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς φαγητό πέφτει πολύ και το happiness. Ο λόγος που τρώμε είναι γιατί άμα πεινάς πέφτει και το happiness. Λοιπόν, ας διαβάσουμε. Έπεσε το φαγητό. 2, οπότε συν 4, οπότε 6. Και φεύγω για να βρω λίγο φαγητό, παιδιά, γιατί έτσι όπως είμαστε εδώ... Α, έχει κι άλλο hostel εδώ πέρα. Για να μείνουμε το βράδυ. Βεσεδάκι για να πλύνουμε τα χέρια μας. Πεινάω, πρέπει κάτι να φάω, ρε παιδιά. Δεν θα βρούμε πουθενά μαγαζί, έτσι. Καταρχήν το παιχνίδι, να ξέρετε, ό,τι ζητάτε, αυτό δεν έρχεται ποτέ. Τώρα π.χ. ψάχνω φαγητό, δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ. Μετά που θα ψάχνω να κοιμηθώ κάπου, γιατί θα έχει περάσει η ώρα, δεν θα βρίσκω πουθενά. Να, επιτέλους, βρήκα εδώ πέρα. Θα πάρεις κάρτα βιβλιοθήκης. Κανονικά πρέπει, αλλά προς το παρόν... Ω, κινητό. Okay. Λοιπόν, sausage roll, 1,5 ευρώ κάνει αυτό το λουκανικάκι, το πυροσκή στην ουσία. Θα αγοράσω... 3. Αν αγοράσω 4, για να είμαστε σίγουροι. Και λέω να γυρίσω προς τα πίσω.
Θα γυρίσω προς τα πίσω και ο λόγος είναι γιατί... No, sorry. Okay, δεν πειράζει. Ο λόγος είναι γιατί στο πίσω μέρος είχαμε βρει καταφύγια. Και τρία κιόλας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σοφία! Εδώ είμαι φτωχός. Και άστεγος. Και οικετεύω να μου δώσουν λεφτά. Λοιπόν. Θέλω λεφτά. Το χρειάζεται και να πάω σπίτι μου. Σε έπεισα. Οκ, okay, sure. Την έπεισα την τύπησα γιατί χρειάζομαι λεφτά. Όχι, αστυνομικός εκεί πέρα. Δεν πρέπει να κλέψουμε τώρα τίποτα. Αλλά δεν κλέβω στην ουσία. Απλά δεν με αφήνουν να ζητιανέσω. Χρειάζομαι βοήθεια. Μη φεύγεις. Ελπίζω αυτό ότι θα βοηθήσει. Και μου έδωσε λεφτά. Και σκοτεινιάζει κιόλας. Ωραία. Εδώ είναι το σπίτι που μπορώ να μείνω και βράδυ. Οπότε θα μπορούσα να ζητήσω βοήθεια μέχρι να πάει η ώρα που μπορώ να. Οπ. Πάλι θα με βρίσουν και θα μου πέσει στο 84. Ας πληθούμε λίγο. Και. Πάω για ύπνο. Ωραία, αν ξεκουραστώ εδώ πέρα, λέει τρως και έρχεται πίσω όλο το hunger, λέει. Αν ξεκουραστείς εδώ σε δύο μέρες. Α, όχι σήμερα, σε δύο μέρες. Οκ, okay. Ποιος που λέει κινητό 8 δολάρια. Χαλασμένο θα είναι, ρε. Μη χαλάς λεφτά, δεν θα έχεις για την κιθάρα. Παιδιά, όταν πεινάς, η κιθάρα είναι το τελευταίο πράγμα που σε νοιάζει. Όταν είμαστε και χορτάτοι και θα έχουμε και λεφτά, όλα θα πάνε κομπλέ. Το κύριο πράγμα που νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρουμε να. Βρούμε δουλειά. Πρέπει να διαβάζουμε. Για να βρούμε τη δουλειά. Είμαι καινούριος. Καλώς ήρθατε. Όποιος ήρθε τώρα στο live, παίζουμε Change και βλέπω χαρούμενο εδώ τον τύπο. Οπότε ανέβηκε το happiness. Είναι αυτή η κακή ζωή, ξέρω εγώ. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Λέει κάποια ποιητικά πράγματα. Να μην παραδίνεσαι και δεν ξέρω εγώ τι. Ονειρεύεσαι ένα μέλλον το οποίο θα βρει ευτυχία και έτσι με αυτό το ωραίο όνειρο. Και είδατε, όταν κοιμηθήκαμε στον δρόμο, μας κατουρίσανε. Τώρα που κοιμηθήκαμε πάνω σε καταφύγιο, είμαστε χαρούμενοι. Πήγαμε στο 89 happiness. Μια χαρά. Αυτά πρέπει. Και με το που βγαίνω έξω, καλημέρα κυρία, έχεις λίγα ευρώ. Έχω μόνο κάρτα. Συγγνώμη. Γιατί δεν μου δίνεις την κάρτα σου τουλάχιστον. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα την επιστρέψω, μην αγχώνεσαι. Ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κάποιος την κάρτα του. Λοιπόν. Ανέβασα το μετάκι μας που δουλεύουμε. Ναι, παιδιά, θα ανέβει κανονικότητα. Έμαθα πολλά, λέει. Τι έμαθα. Μπορώ να ξαναδιαβάσω. Όχι, μία φορά. Εκτός και αν έχω κάρτα. Κάρτα βιβλιοθήκης. Σε ποια μέρα είμαστε. Νομίζω η τρίτη είναι αυτή. Τρίτη μέρα. Αλλά δεν παίζει ρόλο στο παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια. Σημασία έχει. Κανείς δεν με βοηθάει, έτσι. Σημασία έχει, παιδιά, να επιβιώνεις. Τώρα ποια μέρα είναι, πες ότι είναι η τρίτη και τι έγινε. Οπ, τρώμε λίγο να μην πέσει το hunger και πάμε προς εδώ. Τι έχασα. Λίγο την αρχή, το πώς ξεκινήσαμε. Δες από εδώ και πέρα και μετά θα το δεις όταν θα ανέβεις στο YouTube. Λοιπόν, έχεις να μου δώσεις κανένα ψηλό. Όχι, Ο βρωμάς μου είπε, θα μου πέσει το happiness ή μου πέσε ήδη. Δεν βρωμάω, ρε, 74 υγιεινή έχω. Ίσως αυτή τη στιγμή ο παίκτης μου στο παιχνίδι. Να είναι πιο καθαρός από ότι είμαστε εμείς εδώ τώρα. Football manager θα έχει αύριο, παιδιά. Λοιπόν, τι θα θες τα λεφτά, λέει. Χρειάζομαι να πάω σπίτι μου ή... Αλήθεια, χρειάζομαι να φάω. Please. Sorry, δεν μοιάζεις ότι το χρειάζεσαι. Κοίτα το hunger μου εδώ πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και εδώ έχει τη βιβλιοθήκη. Να πούμε σε αυτή την κυρία ότι χρειάζομαι λίγα ψηλά. Δεν μπορώ, βιάζομαι. Σε παρακαλώ όμως, εδώ τι έχουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Καλό εισιτηριάκι. Πού είναι ο σκύλος, όλαντε. Δεν βρήκα σκύλο. Εισιτηριάκι για να πηγαίνεις. Πληρώνεις 11 ευρώ μία φορά και μετά κάνεις δωρεάν μετακινήσεις σε όλη την πόλη με τα λεωφορεία. Όπου υπάρχει στάση. Και κανονικά το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ. Το λεωφορείο γενικά είναι χρήσιμο, αλλά τώρα δεν δίνω 11 ευρώ γι' αυτό. Δεν έχω κιόλας. Μπορώ να αγοράσω σοκολάτα. Γιατί ανεβάζει και happiness. Θα πάρω. Ξέρω εγώ. 2 σοκολάτες. Όποιο σου αστυνόμαι. Και θα προχωρήσω τη ζωή μου. Παρακάτω. Εσύ έχεις να μου δώσεις βοήθεια. Please. Όχι. Ωραία. Εσύ έχεις να μου δώσεις βοήθεια. Κλέψε. Ας τσεκάρω. Λέει, okay, θα μου δώσει. Μου δώσε. Μπράβο. Να χαμηλώσω το παιχνίδι, λέει ένα παιδί. Νομίζω ότι είναι καλά η μουσική. Εδώ δίνει 60 hunger. Παιδιά, το hot dog είναι ότι πρέπει. Textbook. Α, μπορεί να διαβάζω μία φορά τη μέρα όπου θέλω. Ωραίο το textbook. Για μισό λεπτάκι. Please, λίγα λεφτά. Ναι, ναι, για να αγοράσω το textbook. Please. 8.44. 8.99 χρειάζεται. Εσύ, λίγα λεφτά.
Χρειάζομαι λίγα ψηλά για να πάρω ένα βιβλίο. Και εσύ δώσ' μου, δεν μου δίνει κανένας. Έχει χάρη το game? Όχι, δεν έχει, παιδιά. Είναι αυτή η ευθεία. Και στην ουσία τυχαίνεις. Οκ, θα έρθω αύριο να αγοράσω το βιβλίο. Πρέπει κάπου να κοιμηθώ. Ένα παγκάκι, κάτι. Πουλάω αυτά. Μπορώ να αγοράσω το βιβλίο τώρα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ας φάω και το τελευταίο μου λουκάνικο. Όχι, εδώ υπάρχει ένας τύπος. Όχι, δεν θα μπορέσω να βρω το παγκάκι, έτσι. Το μυρίζομαι από μακριά. New perk, λέει. Κέρδισε ένα extra perk. In future. Να βρίσκω τροφή στα σκουπίδια η οποία μου κάνει πιο πολύ hunger ή να παίρνω bonus, λέει, για κάθε 20 κομμάτια που δίνω για ανακύκλωση. Προτιμώ το recycler. Την ανακύκλωση. Μπήκα και εδώ κατά λάθος. Για να δω, τα perks είναι εδώ πέρα. Κερδίσαμε ένα perk, παιδιά. Τα perk γενικά είναι 75 σύνολο. Είχε 30 κάτι πριν, τώρα έβγαλε παραπάνω. Νομίζω πως π.χ. κάθε δύο που κερδίζεις βοηθάει πάρα πολύ. Θα σας δείξω να κερδίσουμε και δεύτερο να καταλάβετε τη διαφορά. Τώρα βιάζομαι να βρω κάπου να μείνω. Έστω και ένα παγκάκι. Αλλά δεν βρίσκω τίποτα. Να το. Μπαμ, βρήκαμε. Σήμερα έχει και. Πώς λένε. Αυτό που κάνουν για τους φτωχούς. Φιλανθρωπία έχει σήμερα. Κέρδισε μια ευκαιρία καλύτερη, λέει, για την επόμενη φορά που θα βρω δουλειά, ας πούμε. Όταν ζητάω δουλειά σε κάποιον, θα έχω πιο πολλές πιθανότητες να με πάρουν. Τέλος πάντων, πάω να ξεκουραστώ εδώ πέρα, δεν το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή αυτό. Ένα tip για το hunger. Άμα το αντικείμενο ξοδεύει όλο το hunger του, άμα το αγοράσεις, το τρως. Okay. Τελείωσε άλλη μια μέρα, λέει. Ήταν πολύ busy σήμερα. Πολλοί άνθρωποι μαζευτήκανε εκεί στο κρυσφύγετο, ο ένας πάνω στον άλλον, σε στενούς διαδρόμους. Ένα τούβλο, λέει, το χρησιμοποιούσαν. Όπα. Για να βρούνε κρεβάτι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ένα μέλος από το. Καταφύγιο, ξέρω εγώ, από τους αυτούς που δουλεύουν στο καταφύγιο, σε βλέπει καθώς πηγαίνεις, σε βλέπει έτσι γεμάτος λύπηση, δεν ξέρω τι, βρίσκεις το κρεβάτι σου, αλλά βρωμάει λίγο. Κοιτάς τριγύρω, δεν μπορείς να κατηγορήσεις το staff, υπάρχει πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα, αλλά υποτίθεται ότι αυτό είναι, τέλος πάντων. Το πρωί μυρίζεις όπως και το κρεβάτι. Γενικά, όπως βλέπετε, εκεί μαζεύτηκαν πάρα πολύ και έγινε χαμός γενικότερα. Μαζεύτηκε άπειρος κόσμος. Αυτό μας δείχνει το τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι στα αλήθεια. Αυτό είναι το γαμάτο στο παιχνίδι. Μαζεύεσαι σε ένα καταφύγιο. Θα έρχονται πάρα πολλοί άστεγοι εκεί πέρα. Βρωμάει, πας και εκεί κοιμάσαι και πέφτει και το happiness. Πέφτει και η υγιεινή. Οπότε τώρα που θα ξυπνήσω πρέπει να κάνω κάπου ένα μπάνιο. Ας πούμε. Όπα. Τώρα δεν ξέρω πώς διαβάζετε αυτό. Έχουμε νέο μέλος. Θα το βγάλει και η ειδοποίηση λογικά. Είναι. Να το. Έχουμε νέο μέλος. Καλώς ήρθες. Text G, τώρα πώς να το προφέρω δεν ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Προφανώς και είδες ήδη ότι θα έχεις νέο emoticon, δίπλα στο όνομά σου έχεις το Z. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα πιθανότητα θα βλέπεις το όνομά σου στο τέλος από κάθε βίντεο. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω για να σε ευχαριστήσω για την υποστήριξη. Νέο μέλος, παιδιά, ναι. Βάλτε από μια καρδούλα ο καθένας όποιος μπορεί, έτσι για να το χαρούμε. Ρε Battlefield, κάνε. Τι μπάνιο, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, όχι τώρα, Battlefield. Ίσως το καλύτερο. Σ' αγαπάμε, λέει εδώ πέρα το λουτάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα με το μέλος. Το νέο μέλος. Λοιπόν, και έχουμε νέο perk. Κατέχ G. Οκ. Okay. Θα σε ρώταγα τώρα πώς να σε προφέρω, είδες. Ή Κατέχ. Βάλε και ένα τόνο για να ξέρω. Λοιπόν, δύο επιλογές. Pride, που λέει, εάν δεν ζητιανεύεις ή ψάχνεις σκουπίδια, κερδίζεις happiness each day. Okay. Μία καρδούλα, παιδιά, όποιος βάλει παραπάνω μπορεί να φάει block από το Nightbook. Λοιπόν, αυτό είναι το Pride. Αν δεν ζητιανεύεις ή ψάχνεις σκουπίδια, όλο κομπλέ. Θα κερδίσουμε happiness. Και μετά έχουμε το Shelter, που λέει, ανεβάζεις το hunger σου, ας πούμε, όταν κοιμάσαι μέσα στα shelters. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο. Μία φορά γίνομαι μέλος, by the way. Πρώτη φορά, okay. Είμαι ο πρώτος που έγινες member, να είσαι καλά. Λοιπόν,
Θα διαλέξουμε το shelter, παιδιά. Γιατί κλέψε τον αστυνομικό, λέει ο άλλος. Ου, shit! Έχεις πάρα πολύ θράσος, ξέρω εγώ. Θα περάσουμε κάτεχτζι. Μια χαρά. Οκ. Okay. Λοιπόν, ανεβάζουμε το hangar όταν κοιμόμαστε σε shelters. Γιατί το να μην ζητιανεύσω δεν παίζει. Οπότε κοιτάμε να ανεβάσουμε το hangar στο shelter. Πήραμε και το perk που χρειαζόταν και πρέπει να φύγουμε. Είναι πολύ χαρούμενη η μέρα η συγκεκριμένη. Και γεια σου, αστυνομικέ. Μου είπαν να σε κλέψω, αλλά βλέπεις, είμαι καλός άνθρωπος και δεν σε κλέβω. Να το κοιτάξεις αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει τώρα εγώ να διαλέξω... Όχι, ομπρέλα, για όταν βρέχει. Λοιπόν... Hunger. Χρειαζόμαστε σίγουρα να αγοράσουμε sandwich. Γιατί πεινάγαμε. Παίρνω και ένα για να έχω στο backpack. Και κάποιος φίλος εδώ ρωτάει τι γίνει σαν να είσαι μέλος. Ω, ήταν ο αστυνομικός εδώ πέρα. Μου δίνει. Μην ζητιανεύεις, μου λέει. Συγγνώμη, αστυνομικέ! Κατά λάθος. Ή επίτηδες, απλά τέλος πάντων. Όταν γίνεσαι μέλος, στην ουσία σε ευχαριστώ στο τέλος κάθε live stream. Παίρνεις ειδικά σηματάκια δίπλα στο όνομά σου, καινούργιο emoticons. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι σίγουρα δεν κάνω βιντεάκια μόνο για μέλη. Ό,τι έχω να δείξω το δείχνω σε όλους. Δεν κάνω τέτοιους διαχωρισμούς. Και να και η κιθάρα που λέγαμε. Κάνει 15 δολάρια κάνει στην ουσία. Okay. Δεν την αγοράζουμε προς το παρόν. Έχουμε hostel. Καινούργιο recycle να δώσουμε εδώ πέρα. Λίγο πολύ καθημερινότητα τη βλέπετε ποια είναι. Αυτή τη στιγμή ψάχνω μια βιβλιοθήκη εγώ. Γιατί πρέπει να διαβάσω. Μια φορά την ημέρα τουλάχιστον ένα διάβασμα θα βοηθούσε. Παίρνεις emoji, ναι. Πού είναι η βιβλιοθήκη, ρε παιδιά? Λοιπόν, να πλύνω και τα χέρια μου γιατί πέφτει το υγιεινή. Μη σπαμάρετε άλλο. Τέλος, καρδούλες. Λοιπόν, εδώ είναι η στάση λεωφορείου που λέγαμε πριν. Εδώ έχει hostel να το θυμόμαστε. Εγώ μαζεύω σκουπίδια που περνάω, όμως δεν βρήκα ακόμα βιβλιοθήκη, ρε παιδιά. Έψαξα φαγητό. Κατά λάθος τα σκουπίδια. Ρε, μια βιβλιοθήκη, ρε παιδιά. Κάπου. Πού είναι? Τέλος πάντων, βρήκα μαγαζί. Παραλίγο να ζητιανεύσω μπροστά στον αστυνομικό και για να δω τι έχει αυτό το μαγαζί εδώ μέσα. Crisps, πατατάκια τέλος πάντων. Και δοντόβουρτσα που κερδίζει η υγιεινή, λέει, όταν κοιμάσαι σε shelters. Okay, δεν... Ουσιαστικά είναι σαν το Twitch Sub, ακριβώς το ίδιο, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι παίζει εδώ πέρα. Μια βιβλιοθήκη δεν μπορούμε να βρούμε σε αυτή την πόλη. Τι θα γίνει, δεν διαβάζει κανένας εδώ πέρα. Ας πλύνω το πρόσωπό μου από το δημόσιο νερό. Τον αστυνομικό δεν μπορώ να τον κλέψω, παιδιά. Σας βλέπω ότι έχει ψηθεί πάρα πολύ να τον κλέψουμε. Πεινάει ο παίκτης μας. Πρέπει να φάμε το τελευταίο μας sandwich. Please, δώσ' μου κάποια ψηλά. Έχω αυτά τα crisp, λέει. Μπορείς να τα πάρεις άμα θες. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Okay. Και μου τα έδωσε. Ωραία. Τα χρειαζόμασταν. Να είναι καλά το παιδί. Σκύλε! Οπ. Κι άλλος αστυνομικός. Έχεις ψηλά, φίλε? Όχι, Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ μέσα μένουν πάρα πολλοί άστεγοι, αλλά δεν είμαι ακόμα φίλος με τους αστέγους της πόλης, οπότε αν μπω μέσα δεν θα κερδίσω και ιδιαίτερα πράγματα. Μην σας πω, θα φάω και το ξύλο μου. Ω, ήρθε ο αστυνομικός πάλι. Πολύ ύπουλος. Σου δίνω αυτή την, ας πούμε, προειδοποίηση. Τελευταία φορά, επιτέλους. Μια βιβλιοθήκη να διαβάσουμε. Okay. Διαβάσαμε, πήραμε και τα δυο μας τα βιβλία. Πήγαμε στο 16. Και ήρθε η ώρα να πάμε για ύπνο. Σήμερα έχουμε φιλανθρωπία πάλι. Τρως όλο σου το hangar. Επιστρέφει πίσω, λέει, αν κοιμηθείς εδώ. Ναι, εννοείται, θέλω να κοιμηθώ εδώ, να ανεβεί το hangar μας. Είμαι λίγο άρρωστος, περαστικά σου. Λοιπόν, μια άλλη μέρα τελείωσε. Ξεκίνησα νέο game και δεν έχω στο σκύλο. Ναι, παιδιά. Το προηγούμενο επεισόδιο, άκυρο, βγήκε patch και κάναμε new game. Βγήκαν καινούργια πράγματα. Καθώς ξαπλώνεις, λέει, σε αυτό το uninterrupted σκοτάδι, τέλος πάντων, με αυτά τα flashing lights της πόλης, τώρα τα φώτα της πόλης, ξέρω εγώ, σκέφτεσαι πως είσαι αληθινά άστεγος. Γιατί όλα φτάσανε ως εδώ, αντί να αναρωτιέσαι, σε πιάνει ένα όνειρο με νοσταλγία
για το άτομο που ήσουν κάποτε. Οκ, μας έπιασε μια μικρή κατάθλιψη εδώ πέρα. Κλέψα τα μαγαζιά, παιδιά. Όχι, ήδη ο αστυνομικός μας έχει δώσει warning. Βλέπετε, έχουμε αυτό εδώ. Ο αστυνομικός μας έχει φυλαγμένους. Ένα λάθος να κάνουμε ακόμα, θα έχουμε θέμα. Ω, φάγαμε στην κουζίνα τους. Βλέπετε, έχουμε γεμάτο εδώ πέρα. Δεν έχω άλλο φαγητό. Πρέπει να αγοράσω ένα φαγητό σύντομα. Καταρχήν, πρωινό στη βιβλιοθήκη. Διαβάζουμε λίγο, περνάνε 2 ώρες έτσι απλά. Ωραία, παιδιά, μην ασχολείστε με το Nightbot. Το Nightbot στην ουσία φυλάει το να είμαστε όλοι κόσμοι, να μην σπαμάρουμε εικονίδια και κεφαλαία. Χρειάζομαι μια αλλαγή. Όχι μια αλλαγή. Όπου έχουμε 9 ευρώ. Λοιπόν, κασκόλ για να μείνει ζεστό το χειμώνα όταν βγαίνει από ένα κτίριο. Έχουμε μπύρα που ανεβάζει το happiness πολύ, αλλά αν πιεις μπύρα, το θέμα είναι ότι μετά γίνεσαι αλκοολικός. Το δοκίμασα εκτός κάμερας. Όταν γίνεσαι αλκοολικός, παιδιά, πρέπει συνέχεια να πίνεις μπύρες. Γιατί αν δεν πίνεις μπύρες, σου πέφτει το happiness πολύ περισσότερο από το να έπαιρνες μια μπύρα μια φορά. Το θέμα είναι ότι για να ξεκόψεις από τις μπύρες, να φύγεις από το αλκοολικός, θα χάσεις πάρα πολύ happiness και πιθανότητα θα χαλάσει το save μας. Οπότε απλά εγώ παίρνω κάτι να έχουμε για φαγητό εδώ στην άκρη. Έχεις κάτι ψηλό? Δεν μπορώ, είμαι πολύ αργά για τη δουλειά μου, λέει. Οκ, δεν πειράζει. Κι άλλος αστυνομικός εδώ πέρα. Μαζεύουμε και τα σκουπίδια και πλένουμε και τα χέρια μας. Παιδιά, το live θα μείνει στο YouTube, οπότε μην αγχώνεστε αν φεύγετε. Ευχαριστώ που περάσατε για την παρέα. Έρχεται και λουτάκι. Δεν μπορώ να μαζέψω. Είμαι ο White Mamba, επίσης έπαιξε εσύ το όνομά σου διπλό. Οκ, ευχαριστώ. Είπες πάρα πολλά, δεν πρόλαβα. Αλλά κατάλαβα τι λες. Έχει τότε να με σήμερα, εννοείται, θα πάμε να τη δούμε. Γι' αυτό κάνουμε και το live stream όσο πιο νωρίς μπορούμε. Please, λεφτά. Πήγαινε να ενόχλησε κανέναν άλλον. Ρε, μη με βρίζετε, ρε. Τι ζητάω εγώ, λίγα ψηλά. Ωραία, έχουμε και εδώ πέρα. Έχουμε και τον αστυνομικό να με ακολουθάει εδώ πέρα. Σπαστικός τελείως ο τύπος. Λεφτά, όχι, δεν έχεις. Και η αστυνομία είναι εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να κοιμηθεί στο τμήμα, αλλά δεν βοηθάει καθόλου. Πλησιάζω την άκρη της πόλης. Θέλω να πάω, όντως λέει, σε κάποια άλλη πόλη. Θέλω. Ας πάω. Ναι. Ξέρω εγώ. Γιατί να γίνεις αλκοολικός? Δεν είναι καλό να γίνεις. Απλά. Πώς το λένε. Πώς το λένε. Άμα πιεις μπύρα, ανεβάζει το happiness. Και είναι πολύ σημαντικό να ανέβει το happiness. Για να δούμε εδώ. Έχεις κανένα ψηλό? Μοιάζει κομπλέ, γιατί όχι. Τα χρειάζομαι για την οικογένειά μου. Ξέρω εγώ, ή να πω ότι δεν έχω φάει εδώ και. Δεν έχω να φάω πάρα πολύ καιρό. Ελπίζω να σε πείσω. Ω, συγγνώμη, λέει, πάρε αυτά. Και μου τόσο. Ου, 12 πήγαμε σύνολο. Κάτσε να δούμε να έχουμε κάτι να φάμε εδώ. Ψωμάκι και χάνεις happiness. Τσιγάρα, το οποίο είναι και αυτά κακό να τα παίρνεις. Γίνεσαι όχι αλκοολικός, αλλά. Θέμα με τα τσιγάρα. Πώς να σας πω, θέλει συνέχεια τσιγάρα μετά. Ναι, είμαι τότε να με υποστηρίζω, παιδιά. Να το πάρω το ψωμάκι τώρα. Δεν είναι 100 happiness. Το πήρα. Τι να κάνουμε. Δεν είναι 100 hunger και μείον ένα happiness. Η πείνα σου πήγε στο 25, το βλέπω. Πρέπει να φάμε κάτι και θα φάμε το σώσο. Θα φάμε το ψωμί που πήραμε. Πήγαμε στα 100. Τι έχει εδώ μέσα. Σαπούνι. Και έχουμε και κάρτα βιβλιοθήκης και crisps, τα οποία δεν ξέρω αν είναι χρήσιμα, είναι πολύ ακριβά. Προχωράμε λίγο ακόμα. Βιβλιοθήκη, σήμερα διαβάσαμε, ναι, ok. Δεν συνεχίζουμε το πρώτο save, για όποιον μπήκε τώρα. Είναι καινούριο αυτό, αλλά δεν αλλάζει τίποτα, απλά δεν είχαμε σκύλο. Αυτά είναι όσα έχω, ναι, όσο θέλεις δώσ' μου. 11, μια χαρά. Πήγαμε στα 11. Κοπελιά, χρειάζομαι βοήθεια. Οκ, εδώ πάρε και εσύ, φίλε μου. Όσο και πολύ ζητιανεύω, τόσο καλύτερο γίνομαι. Δεν έχω ψηλά για σένα. Οκ, ευχαριστώ. Θα κοιμηθούμε εκεί πέρα, αφού πρώτα. Έχω κάποια, λέει, θα μας δώσει. Και πήγα μέσα εδώ. Κερδίζεις ένα item σε μία μέρα, όχι σήμερα. Οκ, πρέπει να ξεκουραστώ εδώ πέρα. Ωραία, και γέμισε λίγο το hunger μου, πάλι καλά. Παιδιά, μην ασχολείστε με ομάδες, το λέω από τώρα πριν ξεκινήσετε να τσακώνεστε στο chat. Αν αρχίσετε να τσακώνεστε, ξέρετε όλο το αποτέλεσμα. Κλέψτε την κάρτα βιβλιοθήκης από το κατάστημα. Οι πιθανότητες ήταν μικρές, είναι 17%, οπότε συνήθως δεν την κλέβεις και θα έχεις θέμα.
Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θεό, λέει, για αυτά τα shelters στο χειμωνιάτικο καιρό. Ένα group, ένα ζευγάρι, λέει, αστέγων μπαίνει στο καταφύγιο. Τους είδες εκεί ξανά, αλλά συνήθως δεν είναι εκεί πέρα. Ίσως πάνε προς το κρεβάτι. Αλλά κάποιος βετεράνος, κάποιος παλιός εκεί, παλιός άστεγος που νομίζω ότι όλα του ανήκουνε, είναι σε φάση, φίλοι μου, φύγετε από εδώ. Και λέει, ξέρω εγώ, sorry, αλλά αυτό είναι κρατημένο για ένα φίλο μου. Θα είναι εδώ σύντομα, λέει ο βετεράνος. Το ζευγάρι αρχίζει και τσακώνεται, ξέρω εγώ, λέγοντας ότι χρειάζονται κρεβάτι για σήμερα. Με πιανού την πλευρά θα πας? Εγώ γιατί πρέπει να μπλεχτώ τώρα? Δεν έχετε ακούσει. Δεν έχετε ακούσει που λένε ότι μην μπλέκεσαι σε τσακωμούς αλλού? Λοιπόν, και πρέπει να πάρω το μέρος του βετεράνου ή του ζευγαριού. Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουν δικαίωμα για κρεβάτι και ο βετεράνος τώρα κρατάει κρεβάτι για όλα, όχι για τον εαυτό του, ξέρω εγώ. Οπότε πατάμε για το ζευγάρι. Όπα. Πηγαίνεις προς το ζευγάρι και λες, φίλε, έλα, ο φίλος σου άργησε να έρθει πριν κλείσει το καταφύγιο, γιατί μπορείς να πας μέχρι τις 8 και τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έρθει καν. Ναι, θα έρθει, λέει. Αυτός είπε ότι γυρνάει. Αυτός το υποσχέθηκε. Λοιπόν, με το ζευγάρι μου λέτε, από ό,τι βλέπω, και το διάλεξα, οπότε καλά κάναμε. Και λέει, σταματάει να μιλάει, και όταν ξαφνικά βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι προβληματισμένος. Ο βετεράνος κυλάει μακριά, λέει, προς την πλευρά του και είναι σιωπηλός. Το κοιτάς περίεργα με το ζευγάρι και η γυναίκα ψιθυρίζει. Ευχαριστώ που μας βοήθησες εδώ πέρα. By the way, είμαι η Μάγκη και αυτός είναι ο Τζο. Χάρηκα με που σε γνωρίσαμε. Χωρίζεστε τέλος πάντων και κοιμάστε όλοι ειρηνικά, ο καθένας στο δικό του κρεβάτι, ασφαλής από το κρύο του χειμώνα, αλλά ακόμα αναρωτιέστε για το τι έπαθε ο βετεράνος. Όπα. Και πήραμε και χαρά και πήραμε και bonus. Θα σας δείξω τι bonus είναι αυτό. Ήρθε και ο χειμώνας, όντως. Λοιπόν, ανέβηκε το happiness. Πάλι καλά. Τι λέει εδώ? Α, ναι. Τώρα που ήρθε χειμώνας, παιδιά, πρέπει να είμαστε μέσα σε κτίριο για να μην έχουμε θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι η φήμη μου με τους άστεγους. Πήρα φήμη με τους άστεγους 10 γιατί βοήθησε το ζευγάρι που είναι άστεγοι. Όσο και ψηλά πας εδώ πέρα, μπορεί να επηρεάσει, λέει, τι γίνεται τα βραδινά. Όσο καλύτερα πάω εδώ πέρα. Λοιπόν. Και πάμε να δούμε αν υπάρχει κάπου μια βιβλιοθήκη τσακμπάμ εδώ πέρα. Υπάρχει. Γεια σας, νομικέ. Ήρθα να διαβάσω εγώ. Μπορώ να αγοράσω και library card. Λοιπόν, είπα κάτι για τις ομάδες, έτσι. Είπα κάτι για τις ομάδες και δεν βλέπω να συμμορφώνεστε. Οπότε χάνετε το δικαίωμα. Δεν κοιτάω chat για λίγο τώρα. Δεν με νοιάζει καν, κάντε ό,τι θέλετε. Κάνω live για να μιλάω μαζί σας, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν σας ενδιαφέρει αυτό που λέω. Οπότε, γεια σας. Παίζω μόνος μου, σαν να μην υπάρχετε. Όταν επιστρέψω στο chat και δω ότι δεν έχει φτιάξει κατάσταση, ξεκινάω και πέφτουν bans, να ξέρετε. Τα λέω να είμαι ξεκάθαρος από νωρίς. Δεν κοιτάω καν το chat. Παίζω, συνεχίζουμε. Λοιπόν, κάνουμε λίγο μπανάκι εδώ πέρα, γιατί πρέπει να μπορούμε να ζεσταθούμε κιόλας. Πλένω χέρια, ζεσταίνομαι, περνάει λίγο η ώρα μέσα εδώ. Γιατί βλέπετε ότι αυτό το κόκκινο φατσάκι, όταν υπάρχει, είναι όλο κομπλέ. Όταν δεν υπάρχει, κρυώνουμε. Πρέπει κάτι να φάμε. Έχουμε ένα τέτοιο εδώ πέρα. Μπορείς να με βοηθήσεις εσύ, φίλε? Έχω λεφτά, αλλά τέλος πάντων, για κάποιο λόγο ακόμα ζητιανεύω. Μπορώ να πάρω δουλειά? Θέλει 50. Υπάρχουν και κάποιες δουλειές που θέλουν 15. Οπότε. Ήλπιζα να υπάρχει αυτό με τα 15 άρια. Έχουμε εδώ τίποτα? Κάποιο ψηλό? Όχι. Και ας μαζέψουμε εδώ πέρα τι υπάρχει. Ένα μαγαζί είναι εδώ πέρα για να αγοράσουμε φαγητό. Καταρχήν έχουμε και ξυστό. Ανεβάζει το happiness. Πέφτει το happiness, λέει, αν δεν κερδίζει λεφτά. Οπότε δεν κερδίζει σχεδόν ποτέ, να ξέρετε. Θα αγοράσω μερικά λουκανικάκια που χρειάζονται. Τέλεια. Είναι ο αστυνομικός δίπλα μου. Δεν το ξέρα καν. Συγγνώμη, αστυνομία, αλλά είναι άλλη πόλη αυτή, οπότε η αστυνομία είναι ακόμα χαμηλά.
Όσον αφορά τα options, δεν ξέρω αν πρέπει να κατεβάσω λίγο ακόμα τον ήχο. Ωραία. Μπορείς να μου δώσεις κάποια βοήθεια εσύ, φίλε? Όχι. Δεν μπορώ να μαζέψω κι άλλα scrap κιόλας. Ωραία. Τουλάχιστον μπορούμε να ζητιανεύσουμε. Χρειάζομαι βοήθεια, λέει. Οκ. Okay. Λίγο cash, όχι. Nice. Πρέπει κάπου να κάνω... Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρω και κάπου να δώσω τα πράγματα που μάζεψα. Όπ, χρειάζεται να πω κάπου να ζεσταθεί ο παίκτης μου. Βλέπετε, εδώ είναι κάτω και το happiness κατεβαίνει. Πού είναι... Please, βοήθεια κάποιος. Καταρχήν και κρυώνω αυτή τη στιγμή. Να, θα μπούμε εδώ πέρα να ζεσταθούμε. Ζεσταίνομαι εδώ. Θα περάσει η ώρα και δεν θα μπορέσω να πάω να μείνω κάπου. Για να δούμε. Ένα παγκάκι τουλάχιστον. Μας βλέπω για έξω σήμερα. Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα, οπότε λογικά δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ μέσα σε... Άργησα για να βρω καταφύγιο. Παγκάκι ψάχνω, μόνο αυτό με νοιάζει. Α, εδώ έχει να κοιμηθούμε, αλλά... Ω, το παγκάκι! Νομίζω ότι δεν πρόλαβα. Σίγουρα δεν πρόλαβα, οπότε... Θα δούμε. Ώρα να... Κοιμηθούμε, λέει. Δεν μοιάζει να είναι κάπου εύκαιρο, τέλος πάντων. Εύκολο. Προσπαθείς να βρεις ένα καλό στενάκι, ας πούμε. Μετά από λίγη ώρα φτάνεις σε ένα στενό μέρος με ένα σκουπιδιάρικο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις για σήμερα είναι αυτό. Καθώς πλησιάζεις, ξαφνικά η όρασή σου σκοτεινιάζει, ξέρω εγώ, και φωτεινές, ας πούμε. Okay, μας τα λέει και ποιητικά. Κάτι γίνεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Το τελευταίο πράγμα που ακούς πριν μείνεις ανέστητος είναι «Χα! Έπρεπε να γίνεις φίλος μου», λέει, «αλλά είσαι σαν τους άλλους. Όλοι θέλετε να με πληγώσετε. Είμαι ένα καλό παιδί». Όταν ξυπνάς νιώθεις, λέει, κάπως να έχεις πληγεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Και δεν ξέρεις καν ποιος το έκανε αυτό. Κάποιος με έδιρε, τέλος πάντων. Κάποιος μου βάρεσε το κεφάλι και μείνει ανέστητος. Αν είναι δυνατόν. Ωραία, επιστρέφουμε. Και στο chat. Τι κάνετε? Γίνεμε άνθρωποι? Σεβόμαστε λίγο περισσότερο τους streamers. Τώρα. Λοιπόν, ήμασταν δίπλα σε αυτά και δεν καταφέραμε να κοιμηθούμε. Και είδατε, κοιμηθήκαμε εκτός και φάγαμε ξύλο. Δεν θέλω να κοιμηθώ, έγινε λάθος. Και πρέπει κάτι να φάω. Κάποιο ψηλό, δεν μας δίνει τίποτα αυτός. Θα φάμε τα λουκανικάκια μας. Για να δούμε αν μπορώ να ζητήσω δουλειά εδώ πέρα. Μπορώ! Fast food, λέει. Ο βετεράνος, να ήταν, λέτε. Ο βετεράνος, λέει, το έκανε. Ισχύει. Και εμένα γι' αυτό μου έκανε, γιατί μας μίλησε και λέει «Τι έγινε, δεν είσαι φίλος μου». Μπαμ, ξέρω εγώ, και μας έδιρε. Ρε το βετεράνο, μπλέξαμε άσχημα. Fast food server. Εδώ λέει μπορείς να γυρνάς τα μπιφτέκια και να σερβίρεις κάνεις τους πελάτες και θα κερδίσεις 2,75 την ώρα. Ναι. Αύριο θα μάθουμε αν πήραμε τη δουλειά. Καλό βήμα αυτό. Αν πάρουμε και δουλειά θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Καθώς εγώ προχωράω εδώ μέσα στο κρύο, κρυώνει ο παίκτης μας, πρέπει να βρω σίγουρα μια βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη για να ζεσταθούμε, παιδιά. Καταρχήν δίνουμε και εδώ πέρα. Εδώ μπορούμε να αγοράσουμε κάτι. Καφεδάκι. Και κάποια crisps. Ωραία, αγοράζουμε κάποια crisps εδώ πέρα. Ήταν αναγκαία. Ακολουθεί και ο αστυνομικός εδώ πέρα, δεν μας αφήνει να κάνουμε τίποτα. Βιβλιοθήκη κάπου. Τρέχω σαν το χαζό. Από εδώ και από εκεί, ξέρω εγώ. Οπότε πλένουμε εδώ πέρα, κάνουμε warm up. Ζεσθενόμαστε και έτσι μπορώ να φύγω εκτός. Βλέπετε, έχουμε χάσει αρκετό happiness. Πήγαμε στο 57. Θυμίζω ότι για να χάσεις το παιχνίδι πας στο 0. Οχ, φαρμακείο. Α,
πληρώνεις 4 δολάρια και κάνεις άμεσα άρρωστος, γίνεσαι καλά, ή αν έχεις κάποιο, ας πούμε, αλκοολικό ή κάτι τέτοιο, το διώχνει ίσως. Λογικά. Αχα. Το κασκόλ, παιδιά, δεν το παίρνω, δεν πειράζει, βλέπετε, ζεστάθηκα. Το θέμα με μένα είναι άλλο. Βιβλιοθήκη, με νοιάζει και επιτέλους τη βρήκαμε. Γεια σου ρε βιβλιοθηκάριε. Ας διαβάσουμε. 2 βιβλία, οπότε 4 ακόμα ποντάκια πήραμε εδώ πέρα. Και μπορώ να φύγω. Επίσης πρέπει να φάω και τα crisps. Γενικά πρέπει να βρω σίγουρα κάπου να κοιμηθώ σε καλό μέρος σήμερα. Όχι ρε αστυνομική επάλυση εδώ. Οκ, okay, no begging, το έμαθα. Δεν περίμενα ότι θα σε βρω. Λοιπόν, και εδώ έχει να μείνουμε. Λοιπόν, ας κάνω το begging μου. Οκ, okay. Τα χρειάζεσαι όντως. Θέλω να πληρώσω το λογαριασμό του τηλεφώνου μου. Οκ, okay, σίγουρα λέει. Οκ, okay, έπιασε. Μπορείς να με βοηθήσεις. Πολύ δύσκολα λέει όταν είσαι φτωχός, ένας φίλος μου εδώ στα σχόλια. Και παιδιά, το παιχνίδι αυτό το δείχνει ξεκάθαρα. Και είναι και, από ό,τι λέει το παιχνίδι, είναι και πιο εύκολο από ό,τι στην πραγματικότητα. Στο παιχνίδι εδώ πέρα. Κάποιος μου δώσει κάποιο φαγητό τώρα γιατί πεινάμε. Οκ, okay, πάρε αυτό λέει. Μου δίνουνε. Καλό αυτό. Όμως. Ας ψάξω λίγο τα σκουπίδια. Υπάρχει κάτι από μινάρια πίτσας λέει, τα οποία είναι και λίγο χαλασμένα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα φάω. Φάτα τώρα. Ξέρω εγώ. Ας ελπίσουμε να μην πάθω τίποτα. Να ανέβει το τέτοιο ήθελα. Αλλά έπεσε το happiness. Τα χρειάζεσαι όντως. Για την οικογένειά μου. Έχω μερικά δώσω εδώ πέρα λέει. Να, μια χαρά και μου έδωσε και ήρθε να πάμε για ύπνο βέβαια. Σήμερα έχουν και φιλανθρωπία, δίνουν φαγητό. Τζάμπα. Γιατί έχει τόσο low happiness, γιατί όλα με πάνε στραβά. Και έφαγα και ξύλο στο δρόμο που κοιμήθηκα προχθές. Ήρθε ο βετεράνος και μας έδωσε πολύ ξύλο. Λοιπόν, κοιμόμαστε εδώ πέρα. Παίρνουμε και λίγο φαγητό. Περνάει το βράδυ μια χαρά, φαντάζομαι, για να δούμε. Μια μέρα τελείωσε. Είναι πάρα πολύ busy λέει σήμερα, έχει πάρα πολύ κόσμο. Όλοι πακεταρισμένοι λέει στους διαδρόμους, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ναι, και μείναμε και δυσαρεστημένοι και βρωμιάριδες. Τουλάχιστον θα μας δώσετε το τελείωσε ο χειμώνας, καλό αυτό. 8 ευρώ κάνει το παιχνίδι, είναι ό,τι καλύτερο. Πιστεύω ναι, τα αξίζει μωρέ σιγά. Αν φανταστείτε ότι μπορείς να δώσεις 8 ευρώ, γιατί να σου πω τώρα, για κάποιο σκίνη σε κάποιο παιχνίδι, για να πιεις μια σοκολάτα σε μια καφετέρια κάνει 4-5 ευρώ, οπότε καλύτερα εδώ πέρα και μαθαίνεις και νοήματα της ζωής. Όχι ότι θα κερδίσω κάτι να πουλήσω το παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι μου αρέσει, έχω παίξει και πάρα πολύ εκτός κάμερας. Λέω την αλήθεια δηλαδή, δεν είναι ότι προμοτάρω ένα παιχνίδι. Κερδίσαμε κάποιο φαγητό εδώ πέρα λέει, επειδή κοιμηθήκαμε εδώ. Α, μου έδωσε λουκανικόπιτες ή λουκανόπιτες, άλλοι το λένε αλλιώς, άλλοι αλλιώς. Βιβλιοθήκη πρωί-πρωί. Βρωμάω, οπότε δεν με αφήνει να πάω μέσα στη βιβλιοθήκη. Δυστυχώς. Κάπου να κάνω μπάνιο. Ή έστω να πλύνω απλά τις μασχάλες μου κάπου. Σε κάποια γωνίτσα. Οι περισσότεροι κάνουν ότι δεν υπάρχουν. Αυτό γίνεται εξ αλήθεια, παιδιά. Ακόμα και εσείς και εγώ, όχι ότι εγώ είμαι άγιος. Get the job, μου λέει η άλλη. Φωνάζει. Βρες δουλειά, ρε. Σκουπίδι. Και αυτό είδες. Μου χαλάει το χάπινε σε μένα και στους αληθινούς ανθρώπους. Με απορρίψανε. Αλλά μπορώ να ξαναδηλώσω. Κανένα πρόβλημα. Με απορρίψανε τη δουλειά, ξαναδηλώνω εγώ, μιας και ήρθα τώρα έτσι βρώμικος τελείως. Και μόλις βρήκαμε μία τουαλέτα για να πληθούμε επιτέλους. Ωραία, να και μια βιβλιοθήκη εδώ πέρα. Να διαβάσουμε, να πάμε από 24-26. Κάτι είναι και αυτό. Εδώ έχω και κάπου να μείνουμε. Μπορώ κάπου να πάρω να φάω. Please. Πήγαμε στα 16 ευρώ παιδιά. Πλούσιοι είμαστε πλέον. Πεινάω. Α, εδώ έχει μαγαζάκι, ωραία. Ελπίζω να έχει και καλό φαγητό, έτσι. Μήλο. 11 hunger, 1 happiness. Το μήλο είναι πάρα πολύ καλό. Τα μαγαζιά κάνουν random generator όταν περπατάς. Νομίζω πως ναι, αλλά όχι όταν φεύγεις και γυρίσεις, είναι διαφορετικά. Ό,τι έχεις περάσει ήδη και έχεις δει είναι μια χαρά και μετά. Ίσως όλη η πόλη είναι στάνταρ ότι βρίσκεις.
Και απλά δεν το ξέρουμε εμείς, δεν μπορώ να το τεστάρω κάπως. Πάντως, κάθε φορά που μπαίνει σε νέα πόλη, πιθανότητα δημιουργείται random ένας δρόμος. Football Manager έχει αύριο. Λοιπόν, θα αγοράσω αρκετά μήλα, μιας και είναι αρκετά φθηνά και ανεβάζουν happiness. Και είναι ευκαιρία μου να ανέβει και το food και το happiness, γιατί το happiness είναι σημαντικότερο από το food. Και μπορώ να αγοράσω και ένα sandwich. Θα είμαι καλυμμένος από αυτά, συνέχεια. Έχεις να μου δώσεις λεφτά ρε φίλε? Όχι, sorry buddy. Τίποτα ρε φίλε, δεν πειράζει. Όλα καλά. Ωπ, και αυτός εδώ πουλάει. Εσύ πουλάς πιο φθηνά. Α! Πουλάει πιο φθηνά! Οκ. Έκανα ό,τι μπορούσα. Ωπ, θα μου δώσω λεφτά η τύπησα. Να είναι καλά το κορίτσι. Τώρα πρέπει κάπου να βρω να κοιμηθώ. Από το Steam το κατέβασες? Ναι, από το Steam, παιδιά. Και μπορώ να γράψω και... μπλουζάκι. Είναι πιο effective. Οκ. Δεν αγοράζω τίποτα τελικά. Έρχεται λουτάκι. Καλησπέρα, πάμε δυνατά. Καλησπέρα, φίλε μου. Μπορείς να βοηθήσεις εσύ? Please. Όχι, δεν μπορείς. Βιβλιοθήκη, τίποτα. Πρέπει κάπου να βρω να κοιμηθώ τώρα, γι' αυτό τρέχω. Μπορώ να αφήσω κάποια πράγματα εδώ. Και new perk. Βρίσκεις καλύτερα πράγματα στα σκουπίδια και μειώνεις την πιθανότητα να αρρωστήσεις από φαγητό που τρως από τα σκουπίδια. Καλύτερα το δεύτερο, γιατί αν αρρωστήσεις θα την πατήσεις πολύ άγρια. Όταν αρρωσταίνεις πέφτει το food πάρα πολύ γρήγορα. Σκύλο, παιδιά, δεν έχουμε, γιατί ξεκινήσαμε από την αρχή. Έγινε patch το παιχνίδι, όπως ξαναείπα. Και δεν συνεχίζεις με σκύλο εδώ πέρα. Έχω ένα σάντουιτς, το θέλεις? Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά, η κοινωνία έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερη. Μπορώ να φάω και λίγα μήλα που έχω αγοράσει. Ωραία. Ανεβάσαμε και το happiness. Μπορώ να πω και το μέσα. Καταρχήν, ας μπω. Θα κάνουμε πολύ ώρα εκεί μέσα. Αγόρασα εγώ μόλις το παιχνίδι. Χιχι. Ωραίος. Ελπίζω να διασκεδάσεις. Πάρε τσιγάρα να δούμε τι θα γίνει. Αλητία μυρίζομαι. Οπ, βρήκαμε που να μείνουμε για βράδυ. Μπορείς να μου δώσεις λεφτά πριν μπω μέσα στο καταφύγιό μου? Όχι, ε. Λοιπόν, σε μία μέρα λέει θα σου δώσει happiness αν ξεκουραστείς εδώ πέρα. Θα μπορούσα να μην μετακινούμε αριστερά για δεξιά, θα μπορούσα να είμαι σταθερός κάπου και ό,τι γίνει. Σε ρωτάω τόση ώρα που μπορώ να κατεβάσω το παιχνίδι που παίζεις. Παιδιά, βοηθήστε το παιδί. Άμα δεν βλέπω εγώ κάποιο σχόλιο, απαντήστε οι υπόλοιποι. Στο Steam είναι το παιχνίδι. Λοιπόν. Και γενικά να ρωτάνε πράγματα που έχω απαντήσει ήδη. Βοηθήστε και εσείς στο chat. Απαντήστε πράγματα. Δεν μπορώ να απαντάω ξανά. Συνέχεια, που είναι ο σκύλος, ας πούμε. Ο σκύλος ξεκινήσαμε new game. Λοιπόν, ξεκουράζομαι εδώ πέρα. Ανεβαίνει το hunger. Ελπίζω να περάσει όμορφα το βράδυ και να μην χάσουμε happiness. Λοιπόν, και χάσαμε happiness, κυρίες και κύριοι. Μερικές νύχτες λέει νιώθεις την οργή να βράζει μέσα σου. Κάθε μέρα έχεις να κοιτάς όλους αυτούς τους ανθρώπους, λέει, τις καθημερινές ζωές τους και προσποιούνται ότι δεν σε βλέπουν καν. Αυτοί έχουν ό,τι χρειάζονται, έχουν σπίτι, δουλειά, φίλους. Και αν κάτι κακό συμβαίνει σε αυτούς, λέει, αυτοί έχουν αγαπημένα πρόσωπα που θα τους βοηθήσουν. Αλλά εγώ είμαι μόνος μου. Δεν είναι δίκιο, λέει ο τύπος. Βλέπετε και. Τα μηνυματάκια είναι σημαντικά, γι' αυτό τα διαβάζουμε. Και πέφτει οπωσδήποτε το happiness που τόση ώρα παίρναμε μήλα για να το βελτιώσουμε. Και ήρθε λίγο η ώρα να πάμε καταρχήν σε μαγαζί. Θέλω να βρω σίγουρα βιβλιοθήκη. Εδώ έχει την κιθάρα, 15 ευρώ κάνει η κιθάρα ρε παιδιά. Λοιπόν, crisps, όχι. Φεύγω, καλή συνέχεια μου λέει. Ευχαριστώ που πέρασες εξ αρχής. Όποιος φεύγει, παιδιά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, εγώ προς το παρόν συνεχίζω βέβαια εδώ πέρα με τα πράγματα. Μαζεύουμε και τα πουλάμε. Ίσως θα κάνουμε μόνο αυτό σε λίγο, γιατί όταν ζητιανεύεις, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος, τώρα π.χ. βρήκα βιβλιοθήκη, αλλά δεν είμαι καθαρός. Ο κόσμος σε βρίζει και σου χαλάει το happiness. Γρήγορα, να δούμε καταρχήν μου πήραν τη δουλειά. Application ήτανε, όχι, πάλι έφαγα χιλόπιτα. 80 λέει αυτή η δουλειά. Oh yeah, λέει, 1 ευρώ από τον Draw with Paul.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Drog with Paul. Για το donate. Γεια σας, νομικέ. Πρέπει κάπου να πλύνω τα χέρια μου, ρε παιδιά. Θέλω να πάω να διαβάσω. Βοήθεια. Κάπου. Να γίνει δουλειά. Μαζεύω τα σκουπίδια από κάτω, εντωμεταξύ εγώ. Όλα αυτά. Όπα, τι έγινε. Α, αλλάζει πόλη μάλλον. Ωραία. Και πάω σε καινούργια περιοχή. Ωραία. Και εδώ βλέπω πάλι library. Όμως, α, έχει και εδώ να κοιμηθούμε. Θέλω ένα βεσέ να πλύνω κάπου τα χέρια μου. Γιατί? Γιατί δεν με αφήνεις να πλύνω κάπου τα χέρια μου, ρε παιχνίδι. Να το, επιτέλους. Πλύνω τα χέρια σου, επιτέλους. Τέλεια. Και εδώ μπορώ να δώσω και αυτά τα κομμάτια. Φτάσαμε στο 1078. Λοιπόν, γυρνάω πίσω που είχε τη βιβλιοθήκη, αν θυμάμαι καλά, και να κοιμηθούμε έχει εδώ πέρα, οπότε δεν θα απομακρυνθώ από αυτή την περιοχή. Να, η βιβλιοθήκη. Ας διαβάσουμε. Ωραία, πήγαμε στο 28. Μπορώ να διαβάσω άλλο? Όχι, δεν μπορώ. Θα μπορούσα να αγοράσω την κάρτα. Αλλά και αυτό δύσκολο, γιατί κάνει ακριβούτσικα. Για να δούμε. Please, βοήθησέ με. Εσύ, τίποτα? Okay. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω τώρα, γιατί πρέπει να κοιμηθούμε εκεί πέρα που ήμασταν. Έχουμε βρει ήδη καταφύγιο και βιαζόμαστε κιόλας. Πριν πάει 8, πρέπει να έχω μπει μέσα στο σπίτι. Τρέχω! Μπαμ! Δεν θα μας δώσουν φαγητό, θα φάμε από μόνοι μας. Θα φάμε κιόλας εδώ μέσα, οπότε θα φάω και όταν ξυπνήσω το πρωί. Μην αγχώνεστε, μια μέρα τελείωσε και λέει μπαίνεις σε ένα καταφύγιο. Κουκουλώνεσαι ξαφνικά και σιγανά, λέει, σε ένα κρεβάτι, ξαπλώνεις. Στο σάκο σου, τέλος πάντων, και ανησυχωνείς, τυλίγεσαι ζεστά και ξέρω εγώ στις παλιές κουβέρτες. Βρίσκεις λίγο, ας πούμε, ζεστασιά, λίγο άνεση στα μικρά πράγματα. Το πρωί παίρνεις το σάκο σου και συνειδητοποιείς ότι... Drog with Paul, 2 ευρώ. Ζήσεις, σε αγαπάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το άλλο ένα, άλλα 2 σου ευρώ, 3 ευρώ σύνολο, Drog with Paul. Ευχαριστώ και το support. Και όπως είδαμε εδώ πέρα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτόν τον ύπνο που έγινε, γιατί βρήκαμε ένα, πώς λέγεται αυτό, ξυστό. Ωραία. Και είμαι και χαρούμενος. Οπότε ξυπνάω το πρωί, έχω γίνει λίγο χαρούμενος. Το ξυστό έμεινε στη... Κακή οικονομία, λέει, στην πόλη έκανε τα μαγαζιά να μεγαλώσουν τις τιμές τους. Ξύνω το ξυστό. 1 ευρώ, λέει. Α, καλό. Να πάρεις 1 ευρώ. Δεν είναι άσχημο. Και ας φάμε κιόλας. Ας φάμε το μήλο και το λουκανικάκι εδώ πέρα. Τη λουκανικόπιτά μας. Ρίζουμε. Λοιπόν, γιατί δεν κλείνω ακόμα, θα έχουμε λίγο χρόνο. Όποιος θέλει να φύγει από τώρα δεν με πειράζει, μπορεί να κάνει ό,τι έχει να κάνει, γιατί... Πώς το λένε, θα μείνει σαν βίντεο, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, ας διαβάσουμε εδώ πέρα. Δεν συγκεντρώθηκα ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν πρέπει να δώσω τα λεφτά για να πάρω την κάρτα στο library. Α, δούμε, αν μας δώσουν λεφτά. Είναι σημάδι Θεού. Μπορείς να με βοηθήσεις. Ναι, εδώ μου λέει. Α, θα μου δώσει λεφτά. Οπότε θα αγοράσουμε την κάρτα. Μπαμ. Και θα ξαναδιαβάσουμε. Σπύρο Sky 2, γεια σου Ζήση, γεια σου φίλε μου. Διάβασα για λίγο, λέει. Ωραία. Θα πάρω και ένα βιβλίο μαζί μου. Να θυμηθώ να το φέρω αύριο, λέει. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα. Πλέον έχουμε και ένα βιβλίο. Είναι πίσω του η φάτσα μου. Εδώ φαίνεται λίγο. Πατάμε να το διαβάσουμε και λέει. Πλέον σκέφτομαι πιο ρεαλιστικά. Έχω την κάρτα. Το πιο ρεαλιστικά σημαίνει ότι το happiness κατεβαίνει, λέει,
Μειώνεται το πόσο μου πέφτει το happiness. Οκ. Okay. Καλό αυτό. No, sorry μου λέει. Οκ. Okay. Μην μου δίνετε λεφτά. Δεν πειράζει. Ας φάμε εδώ τώρα ό,τι έχουμε. Γιατί βλέπω πέφτει εύκολα. Λεφτάκι θα μου δώσεις. No, sorry. Και κάτσε κιόλας. Options. Ρίχνω λίγο ακόμα τη μουσική. Και άλλη βιβλιοθήκη εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή κιόλας πρέπει να κάνω και μπάνιο. Get away from me. Με έβρισε η τύπισσα και αυτό ίσως να μου ρίξει το happiness. Δυστυχώς. Για να δούμε. Μπορώ πλέον να κάνω και πλύσιμο μέσα στην τουαλέτα. Δώσ' μου λίγο λεφτάκια, ρε φίλε. Θέλω να... Βρωμάς, μου λέει. Ρε, μόλις έκανα μπάνιο, ρε. Και αυτό το πράγμα είναι τέτοιο ζήτημα τώρα. Καταρχήν δεν έχω λεφτά να αγοράσω κάτι. Κατά δεύτερον, τρώω και το τελευταίο μου σάντουιτς. Πολύ γρήγορα πέφτει το hunger. Μπορείς να μου βοηθήσεις. Πάρε κάτι να φας, ok. Α, θα μου δώσει λεφτά. 1,54. Nice. Nice. Ωραία, πρέπει κάπου να δώσω τα πράγματα που έχω κουβαλήσει. Γιατί δεν μπορώ να κουβαλήσω άλλα. Και πρέπει κάπου να βρω να κοιμηθώ. Δεν έχω τίποτα, μου λέει αυτός. Βοηθήστε με. Είμαι κουρασμένος. Σκύλο δεν βρήκαμε, δυστυχώς. Να και ένα μήλο. Θα πάρω να φάω δύο μήλα. Ένα μήλο, δεν έχω λεφτά για δεύτερο. Και θα μπορέσω να κοιμηθώ εδώ μέσα. Καλό. Αχα. Α, κοιμηθούμε εδώ. Είπε και στο παγκάκι. Μήπως έρθει κανένα σκυλί να χαϊδέψουμε. Ας κοιμηθούμε εδώ. Ναι. Κοιμάμαι εδώ και να φάω κιόλας. Γιατί δεν έχω λεφτά. Και να δούμε τι θα γίνει. Τα κατάφερα, λέει, να πάω γρήγορα στο καταφύγιο. Ψάχνω το κρεβάτι, τέλος πάντων. Και έμεινα ένα εκεί πίσω. Κάθεσε πίσω, λέει, μετά από μια πολύ κουρασμένη ματιά, τέλος πάντων. Καθώς ξεκινάς να είσαι έτοιμος για ύπνο, βλέπεις ένα παιδί, σχεδόν πρακτικά ένα παιδί, τέλος πάντων, που τρέχει μέσα στο καταφύγιο και αφήνει ένα... Ας πούμε ένα ξέρω εγώ, καθώς βλέπει ότι τα πράγματα είναι όλα πιασμένα, όλα τα κρεβάτια είναι πιασμένα και το παιδί αυτό απογοητεύεται. Του δίνεις τη θέση σου για το παιδί. Ναι. Θα κάνω την καλή πράξη, παιδιά. Σηκώνεσαι τέλος πάντων για το νέο παιδί. Έλα, πάρ' το μέρος μου, του λέω, έλα, πάρ' το κρεβάτι μου. Το παιδί σε κοιτάει, ξέρω εγώ. Και καθώς πηγαίνει προς το κρεβάτι, τέλος πάντων, σου δίνει ένα σάντουιτς δικό του και σου λέει σάντουιτς. Είναι το μόνο πράγμα που λέει καθώς πέφτει για ύπνο, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάτι τέτοιο, μπορεί να, λίγο, να έχει πρόβλημα και γι' αυτό είπα απλά σάντουιτς, ξέρω εγώ. Σκέφτεσαι πόσο απλά είναι κάποια πράγματα όταν είσαστε άστεγοι, τέλος πάντων. Καλή πράξη, μας δίνει το σάντουιτς στο παιδί για να κοιμηθούμε εμείς και κάναμε καλύτερη την φήμη μας με τους άστεγους γενικότερα, επειδή βοηθήσαμε το παιδάκι. Και ήρθε πάλι χειμώνας, δυστυχώς. Οκ. Okay. Για να δούμε. Καταρχήν μπορώ να φάω το sandwich του. Πρέπει να γυρίσω τη βιβλιοθήκη σε εδώ τα πράγματα. Και πρέπει να βρω γρήγορα κάπου... Α, να τα, εδώ. Να αφήσουμε τα κομμάτια που έχω μαζέψει. Oh yeah. Κάτεχ G. Μετά μπορούμε να πάμε λίγο πριβέ στο Discord. Στο δικό μου, άμα θέλεις, μπορούμε, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν θα έχω χρόνο μετά, γιατί θα πάω να δω αγώνα, αλλά κάποια στιγμή θα είμαι ενεργός στο Discord. Άμα μπεις, είμαι συχνά μέσα. Άμα μου μιλήσεις, θα τα πούμε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάντως για τα 2 ευρώ, extra. Τι άλλο ήθελα να πω, πρέπει να δώσουμε εδώ τα λεφτά μας. Και μαζεύουμε καινούρια πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, δεν φαίνεται καλά γιατί έχει χιόνια τώρα. Please, βοήθησέ με! Όχι, δεν μπορείς, Οκ. Να δούμε τι μπορούμε να φάμε από εδώ πέρα. 16 happiness δίνει το τσιγάρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω έστω μία φορά τσιγάρα. Οπ, αστυνομικός. Για να ανέβει το happiness.
Λοιπόν, βιβλιοθήκη, πρέπει να γυρίσω το βιβλίο και πρέπει να διαβάσω λίγο ακόμα. Okay. Να ξαναδιαβάσω. Θα έχω πρόβλημα. Δεν έχω χρόνο για διάβασμα. Από την άποψη ότι πρέπει να βρω γρήγορα να φάω κάτι. Παίρνω άλλα μισό ευρώ τέλος πάντων. Να χαμηλώσω τον ήχο, λέτε όλοι. Λοιπόν, το χαμηλώνουμε κι άλλο. Όταν βάζει μουσική το παιχνίδι, για κάποιο λόγο είναι παντοδύναμος. Λοιπόν, να και ο αστυνομικός. Με ακολουθάει, δεν μπορώ να ζητιανεύσω όσο με ακολουθάει ο αστυνομικός. Και να δούμε εδώ τι έχουμε. Σοκολάτα. Δίνει μόνο 11 χάγκερ. Δύσκολο αυτό. Τι είναι αυτό το κόκκινο πρόσωπο? Είναι ότι είμαστε ζεστοί. Είναι χειμώνας και παρόλα αυτά είμαστε ζεστοί γιατί βγήκαμε από μαγαζί. Τώρα εγώ τη σοκολάτα να την πάρω είναι πανάκριβη. Θα την πάρω γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Ανεβαίνει και λίγο το happiness. Οπ, ένας άστεγος. Δεν είσαι ο μόνος που είσαι εδώ πέρα, τέλος πάντων, του μιλάμε λίγο. Κάτσε λίγο καταρχήν να πληθώ και να ζεσταθώ. Και φεύγω. Λοιπόν, εδώ έχουμε... Μπορούμε. Λοιπόν, είναι μια δουλειά εδώ πέρα που λέει αγοράζεις και πουλάς χαρτιά στον κόσμο. Ξοδεύεις 50 για κάθε χαρτί και μετά τα πουλάς 1,5. Οκ. Okay. Απλάει για να δούμε τι γίνεται και θα δούμε αύριο αν πάρουμε τη δουλειά. Και αυτή τη στιγμή πεινάμε. Έχω κάτι να φάω, έχω ένα σάντουιτς. Κατακτζή, άλλα 2 ευρώ, έχει τρελαθεί ο τύπος. Οκ. Okay. Okay. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τέρμα όμως τώρα. Μην ξεφραγκιαστείς. Να πάρεις και κανένα τέτοιο. Κανένα σάντουιτς από τα μαγαζιά αυτά που πηγαίνω και εγώ εδώ μέρα με, με τον παίχτη μου. Λοιπόν. Τώρα που φύγει ο αστυνομικός μπορώ να ζητιανέψω. Δεν μου δίνουν λεφτά. Sorry που σε ενοχλώ, δώσ' μου λίγα ψηλά. Τίποτα, ε. Δεν πειράζει. Παίξαν χέρτ, ευχαριστώ για το λουτάκι. Αλλά δεν ξέρω αν... Δεν το έχω καν το παιχνίδι, οπότε δεν ξέρω αν θα το δούμε. Πάρε κασκόλ, το παιχνίδι είναι free, δεν είναι free, παιδιά. Εκτός κι αν το κατεβάσετε παράνομα. Που δεν... Δεν το προωθώ εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί ένας τύπος έχει δουλέψει για να φτιάξει αυτό το παιχνίδι. Είναι κρίμα να το κλέψει στην ουσία. Λοιπόν, και εδώ τώρα δεν έχουμε λεφτάκια, έτσι. Και τώρα δεν έχουμε ούτε εδώ πέρα κάτι για να φάμε. Πρέπει να βρω ένα shelter γρήγορα. Ωραία. Πρέπει κάπως να κοιμηθώ κάπου. Να το hostel. Γρήγορα. Μπαμ. Ου, θα προλάβω να... Σήμερα λέει... Η επόμενη αρρώστια δεν θα αρρωστήσω αν κοιμηθώ εδώ πέρα και θα μου κάνουν check-up ιατρικό. Μια χαρά. Και ξεκουράζομαι. Θα πάρουμε λίγο hunger. Και άλλη μέρα πέρασε. Ωραία. Ένα event. Κοιμήθηκα μια χαρά. Κανείς δεν με ενόχλησε. Έκανα ωραία όνειρα. Αφήνω τις κακές στιγμές πίσω μου. Και είμαστε χαρούμενοι. Επιτέλους, ένα βράδυ που πέρασε πάρα πολύ καλά. Πήραμε και τη φιλανθρωπία μας. Έχουμε εδώ τα όλα θετικά. Please, λεφτάκια, τίποτα, ε. Πήρα τη δουλειά. Ούτε τώρα με δέχτηκαν στη δουλειά. Γιατί? Γιατί δεν με δέχεστε? Πάρε στον κάδο φαγητό. Ναι, απλά θα βρωμήσω και μπορεί να... Τώρα δεν θα αρρωστήσω γιατί έκανα το medical check-up, οπότε ψάχνω. Κανένα φαγητό, λέει. Οκ. Okay. Πήραμε κάποια scraps μαζί μας. Τι φάση. Τρώω τρίχες. Ωραία. Τη φάγαμε την τρίχα. Λοιπόν, παίρνω ένα βιβλίο, διαβάζω και λίγο, πεινάω κιόλας. Δεν συγκεντρώθηκα. Και μετά... Για να το δω τι παίζει. Δεν έχω να φάω, θα διαβάσω βέβαια το βιβλίο. Το διάβασμα θα με κάνει να διαβάσω περισσότερο. Οκ. Okay. Να δώσουμε και το recycle εδώ πέρα. Έχω φάει πολλές τρίχες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω πώς ήρθαν καν στο στόμα μου. Oh yeah.
Μισό λεπτό. Last donate because I love you. Last donate because I love you, λέει τύπισσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις δώσει σύνολο 5 για μέλος. 5 τώρα, 10. 12. 13 ευρώ σύνολο. Τεράστια υποστήριξη από το κάτω, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά τελευταίο, όπως είπες και εσύ, έτσι. Γιατί μετά νιώθω άσχημα. Λοιπόν, και μαζεύω εδώ πέρα. Νομίζω πήγα βιβλιοθήκη να φάμε χρειαζόμαστε. Πρέπει οπωσδήποτε. Please, λεφτάκια, πρέπει να φάω. Βρωμάς μου, λέει. Μου χαλάει και το happiness, που ήδη χαλάει επειδή αυτή τη στιγμή πεινάμε. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά βλέπετε ότι όλα πάνε στραβά. Α, επειδή οι γυνοί μου είναι μικροί, τότε μπορεί να με κράζουν τα άτομα περισσότερο. Και κρυώνω και πεινάω και με βρίζουν. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να πέφτεις το happiness ρακδαία. Παίρνουμε και τα λεφτά μας. Δεν ξέρω πού να μείνω. 14. Ορίστε. Έχασα το μέτρημα. Έχασα το μέτρημα. Το loot θέλει λεφτά. Όχι, το loot είναι δωρεάν, παιδιά. Κάπου να μπορέσουμε να φάμε κάποιο μαγαζί. Όλη αυτή η πόλη δεν έχει καθόλου μαγαζιά. Τέλος. Ούτε κάδους για να ψάξουμε τα σκουπίδια δεν έχει. Εδώ μπορώ να βρω δουλειά. 80 λέει. Δεν μπορώ. Για να δούμε εδώ. Ξέρω εγώ να πάω για ύπνο από τώρα. Όχι, δεν πάω για ύπνο από τώρα. Πρέπει απλά να βρω κάπως. Okay. Τώρα να πάρω τη στάση λεωφορείου. Κάπου εδώ υποτίθεται. Πρέπει να βρεις εσύ κάπου να κοιμηθείς. Κάτα και είναι πάλι έτσι. Ναι, 2 ευρώ. Μη νόητ χαϊ άσχημα ρε. Μη νόητ χαϊ άσχημα ρε λέει. Τύπησα, μη νιώθεις άσχημα ρε λέει. Είπαμε τέλος ρε, τελευταίο. Τέλος, ευχαριστώ. Το έκανε 16. Δεν το κάνεις και στρογγυλό να πάει 15. Να πιάσει το CD μου, κατάλαβες. Αλλά όχι, 16 καλά είναι. Είπαμε. Νέο perk λέει, να βρεις additional scrap όταν ψάχνεις σκουπίδια ή να αυξήσουμε το scrap capacity. Αυτό θα πάρουμε, να χωράμε και πολλά scrap. Οπότε έρχεσαι εδώ και λέει, πλέον πόσα scrap χωράμε. Πού το βλέπω αυτό. Δεν ξέρω, προς τώρα χωρούσε 24. Τώρα χωράω περισσότερα. Αλλά δεν έχω φαγητό, δεν έχω happiness. Βλέπω ότι έχουν γίνει όλα ασπρόμαυρα. Το θέμα είναι ότι... εγώ μπορεί να είμαι χαρούμενος λόγω τα λουτάκια εδώ του φίλου μου του KTG, αλλά το θέμα είναι άλλο. Ο παίκτης μετά είναι χαρούμενος γιατί δεν έχει να φάει. Please! Θέλει να φάει ο τύπος. Να τα σκουπίδια. Κανένα φαγητό εδώ. Βλέπετε, 14. Τα πράγματα έχουν συνέψει πάρα πολύ. Άργησα να έρθω εδώ πέρα, πήγε και τέταρτο. Οπότε δεν μπορώ να κοιμηθώ σε... ούτε εδώ φαγητό. Πρέπει να κοιμηθούμε στο παγκάκι... ξεκουραζόμαστε στο παγκάκι. Το happiness λέει είναι πολύ χαμηλό. Οπότε... θα έχουμε θέμα. Να δούμε τι θα γίνει. Άλλη μια μέρα τελείωσε. Yeah. Κάτε και τζι. Το θέμα ξεπεράστηκε. Τώρα τέλος, σαρ. Τώρα τέλος σίγουρα λέει. 18 σύνολο, αν δεν κάνω λάθος. Τι να πω ρε φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, βρίσκεις ένα μέρος ανάμεσα από δύο σκουπιδιάρικα, δίπλα σε ένα φράχτη, ξεκουράζεσαι, ακουμπάς πίσω τέλος πάντων. Η καρδιά σου χτυπάει, δεν νιώθεις τίποτα. Okay. Και μετά σε διακόπτει κάποιος, βλέπεις έναν άντρα ο οποίος κάθεται γύρω και σε κοιτάει. Μετά τα μάτια σας συναντιούνται, περπατάει προς εσένα και κάθεται δίπλα σου. Λέει, μπάντι, μοιάζεις πάρα πολύ πεσμένος. Έχω κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει, λέει, με αυτά τα... αν όχι και τόσο επικίνδυνο, μπορεί να το έχεις δωρεάν. Ναι, δώσ' μου ότι είναι δωρεάν. Δεν με νοιάζει, λέει. Ξέρω τι κάνεις. Αλλά δεν νοιάζεσαι πια, όλος ο κόσμος σου λέει. Σου δίνει ένα green, λέει, και ένα πάτ... σε χτυπάει στην πλάτη, τέλος πάντων, και λέει ότι είσαστε ήδη φίλοι. Και αφήνει σε σένα, κάτι μου άφησε, γιατί το διάβασα όλο, βαρέθηκα. Λοιπόν, τελείωσε και ο χειμώνας, τώρα δεν ξέρω τι μου λέει. Ω! Okay. Bliss, λέει. Νιώθεις, λέει, ειρήνη, αλλά ο πόνος, λέει, είναι post. Δεν ξέρω, πάντως, με έκανε τέρμα χαρούμενο ο τύπος, για κάποιο λόγο, μου έδωσε κουράγιο.
Okay. Και όσο κοιμόμενο στο παγκάκι μου αφήσαν και 6 cents. Okay. Για να δούμε. Για κάποιο λόγο μου έδωσαν πολλά λεφτά. Πολλά happiness εδώ πέρα. Πέφτει βέβαια γιατί πεινάμε. Δεν ξέρω αν θα βρω να φάω επιτέλους. Το ψάχνω το θέμα. Δεν ζητιανεύω καταρχήν να πάρω το λεωφορείο. Δεν γίνεται να μην έχω βρει κανένα μαγαζί ως τώρα. Ειλικρινά. Το πράγμα. Τέλος πάντων. Παίρνω το λεωφορείο για να πάω στο μαγαζί. Αλλιώς δεν βλέπω. Δεν θα φάμε ποτέ. Καταρχήν, έχει μήπως εδώ φαγητό. Τίποτα. Α, ένα μπουκάλι μπύρας. Δεν το πίνω βέβαια. Λοιπόν, και πάμε με το λεωφορείο σε κάποιο μαγαζί, ρε παιδιά. Τι θα γίνει. Να το λεωφορείο ήρθε. Για να δούμε. Φτάσαμε εδώ σε ένα μαγαζί επιτέλους. Και βρωμάμε και πεινάμε. Λοιπόν, να το έχει εδώ hunger. Hot dog. Και sandwich, γιατί δεν με αφήνει να πάρω. Κανονικά θα μπορούσα. Έχω τα λεφτά. Please, μπορείτε. Leave me alone. Όχι, με έβρισε γιατί δεν είμαι καθαρός. Μπορεί να κάνω κάπου το μπάνιο μου. Από εδώ, όχι. Ψάχνω σκουπίδια, τίποτα. Δεν έχει κάπου να κάνω μπάνιο προς εδώ. Please, ευτυχία για τους φίλους που αναρωτιούνται. Ευχαριστούμε, ρε Τζιμ. Ήρθες να ζώσεις τη μέρα σήμερα. Το βιβλίο, ρε, δώσε το βιβλίο. Όχ, το βιβλίο, παιδιά. Πρέπει να δώσω το βιβλίο πίσω. Βιβλιοθήκη. Πάρε το βιβλίο που σου αξίζει. Αλλά δεν με αφήνει να μπω μέσα, λέγεται βρωμάω. Ναι, λογικό είναι. Μπορώ να πάρω ένα σάντουιτς. Γιατί δεν με αφήνει να πάρω το σάντουιτς, εφόσον... Έχω λεφτά. Τέλος πάντων. Το επέστρεψα. Μην αγχώνεστε. Δεν σου ήρθε η ειδοποίηση και ήρθε τυχαία. Ναι, δεν λέγονται ευρώ, το ξέρω, αλλά δεν με βολεύει να πω κάτι άλλο. Έχω συνηθίσει. Τι θα γίνει τώρα, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο πουθενά. Λοιπόν, 3 ευρώ κάνει αυτό. Καλά. Και έχουμε και τα λεφτά. Εδώ θα κάνουμε τέτοιο. Την υγιεινή μας, τη φτιάξαμε. Να μην μας κράζουν τουλάχιστον. Crisps. Να το, 1 ευρώ κάνει. Θα πάρω 2. Τέλεια. Οπ, και ένας τύπος για να μιλήσουμε εδώ, από τους δρόμους. Ανεβαίνει αυτό, 13. Oh yeah, λέει. Κάτε και τζι, ποιος άλλος. 2 ευρώ. Του ζήτησαν τα πίδια για το Oddsar. Okay, δεν το είπε καλά, αλλά το ζήτησαν, λέει, τα παιδιά για το OCD. Sorry. Okay. Άμα το ζήτησαν τα παιδιά για το OCD, τουλάχιστον δεν νιώθω άσχημα, δεν το ζήτησα εγώ. Μια χαρά πάντως. Ευχαριστώ. Πόσο έχουμε πάει, στρογγυλά, 20 τώρα. Στρογγυλά. Λοιπόν. Τώρα, δεν ξέρω, έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου, δεν έχω λεφτά. Όχι, ένας τύπος εδώ να το μιλήσουμε. Ω, βρέχει, ε. Βρέχει. Τσιγάρα πάρε. Όχι, τσιγάρα μια χαρά είμαι. Χρειάζομαι και την οικογένειά μου. Έχω οικογένεια, να είσαι σίγουρη. Δεν σε πιστεύω. Αχ. Τις προάλλες που σου είπα ότι πεινάω, δεν μου δώσεις λεφτά τώρα. Χρειάζομαι ψηλά. Όχι τώρα, είμαι βιαστικός. Λοιπόν, μπορώ να κοιμηθώ εδώ. Σήμερα θα κερδίσω happiness αν ξεκουραστώ εδώ. Οπ, εδώ θα κάτσουμε. Απλά δεν θα κοιμηθώ από τώρα. Θα ζητιανεύω έξω από εδώ μέχρι να έρθει η ώρα. Πέφτει το happiness βέβαια όσο είμαι έξω στη βροχή. Οπότε πάω για ύπνο. Άντε, γεια. Πάρουμε λίγο hunger, happiness, τα πάντα. Κλέψε μια φορά. Θα κλέψουμε, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Οπ. Και εδώ που είμαστε, όλα busy ήτανε. Ο κόσμος δεν είναι χαρούμενος. Τουλάχιστον... Okay. Περισσότεροι μπάτσι, λέει, θα κάνουν πατρόλ στην περιοχή. Και νέο perk. Λιγότερη πιθανότητα για να είσαι mugged, να με κλέψουν. Και οι άλλοι άστεγοι θα με δέχονται πιο εύκολα. Θα πάρω αυτό και τους άστεγους. Ωραία, και είμαι χαρούμενος μιας και ήταν η μέρα έτσι. Όλα ξεκινάνε καλά. Χρειάζομαι φαγητό.
Δεν σου δίνω τίποτα, λέει. Μάλλον επειδή. Ναι, και μου πέφτει το τέτοιο γιατί ήμουνα. Βρώμικος, ρε φίλε. Ωραία, δώσε τα λεφτά εδώ πέρα. Μαζευτήκαμε 1000 άτομα, λέει. Λοιπόν, βρήκα ένα μήλο. Θα το φάω. Άντε, γεια. Το φάγα. Έτσι κι αλλιώς έχω ασυλία εδώ πέρα. Από φάρμακα. Λοιπόν, δεν έχω λεφτά για να πάρω αυτό το hot dog το ωραίο. Θα μπορούσα όμως να το ζητήσω. Please. Please. Πεινάω. Και εσείς, please. Ρε που μπλέξαμε. Αυτή τη ζητήσαμε και πριν νομίζω. Get the job. Με έβρισε. Οκ. Okay. Όπως βλέπετε είμαι και βρωμιάρης. Αλλά και πεινάω και πέφτει και το happiness. Να κοιμηθώ στο ίδιο shelter λέτε δίνει δωρεάν ρούχα. Η αλήθεια είναι ότι θα καθόμουν εκεί αλλά πρέπει να βρω φαγητό. Και είναι δύσκολο. Ωραία, πλένομαι. Κυρίως γιατί πλέον δεν θα με βρίζουν φαντάζομαι. Μοιάζεις ok μου λέει τώρα που είμαι μια χαρά πλημμένος, κομπλέ. Πρέπει να πω λάθος. Α, οκ, okay, sorry μου λέει, θα μου δώσει. Ω, μου έδωσε πολλά λεφτά ο τύπος. Σταμάτα να με ενοχλείς, λέει ο τύπος. Μου ρίχνει το happiness. Μπορώ να βρω μια δουλειά, ρε φίλε. Please. Όχι, δεν μπορώ να βρω, έτσι. Δεν με αφήνει να βρω και τη δουλειά μου. Τι έγινε? Γιατί δεν με αφήνει να προχωρήσω. Οκ. Okay. Στο hard toys και δεν σου δίνουν λεφτά? Όχι. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει hard easy και τέτοια. Επιτέλους επέτυχα live. Rebel. Πού είσαι ρε Rebel? Πρέπει να σε κάνω donate. Donate λέω. Πρέπει να σε κάνω mod. Moderator. Αλλά φοβάμαι το παιχνίδι. Αν είναι alt tab. Όχι, όχι, παιδιά, έχουμε 9 happiness. Αν είμαι αλτά, μπορεί να κάνει crash, οπότε θα σε βρω μετά. Λοιπόν. Πιάσε την μπύρα, λέει. Ω, ναι, έχω μπύρα. Μπαμ, 25. Μέθησα, δεν ξέρω αν βλέπετε πώς είναι διαφορετικό. Πρέπει να φάω. Να το, ένα μήλο. Εννοείται το θέλουμε. Οπ, μαγαζί. Μαγαζί με hot dog, παιδιά. Αγοράζουμε, εννοείται. Και όλα πάνε λίγο καλύτερα πλέον. Πεθαίνεις, ναι. Αυτή τη φορά ήπια μια μπύρα όμως και λίγο βελτιώθηκαν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορώ να κοιμηθώ εδώ πέρα. Αστυνομικός είναι αυτός, όχι. Ψηλά θα μου δώσει κανένα σας? Όχι, από ό,τι βλέπω. Α, μπούμε εδώ πέρα. Α, μέχρι να ξεμεθύσω, λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ εδώ, έτσι. Οκ. Okay. Ξεμέθησε, ρε παίχτη. Όπα. Πήγε 0. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό άλλο πια, λέει. Low happiness. Πήγαινε σε φαρμακείο, μου λέει. Oh-oh. Και βλέπουμε ίσως το τέλος, μιας και το happiness ξαφνικά έγινε 0. Βλέπετε το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν καταφέραμε καν να βρούμε δουλειά. Όλη την ώρα με απορρίπτανε παρόλο που είχα τη γνώση που έπρεπε. Ξεκλείτωσα 5 στα 35 perks, επιβιώσαμε 13 μέρες, κερδίσαμε σύνολο 64 ευρώ ας πούμε. Και λέει στην τελική ήταν όλα πάρα πολλά. Χάνοντας όλη την πίστη τέλος πάντων. Πέρασα όλες μου τις ημέρες στους δρόμους και δεν ξέρω αν αυτοκτόνησε ή οτιδήποτε. Ήταν δύσκολο το θέμα. Και πήραμε κάποια level, ξεκλειδώσαμε κάποια αντικείμενα καινούρια. Και ήταν ένα ωραίο run. Πήγε πάρα πολύ καλά η φάση. Και η αλήθεια είναι ότι το ευχαριστήθηκα αρκετά. Λοιπόν, πατάω quit τώρα. Κρατήσαμε περίπου μια μισή ώρα. Θέλω να ετοιμάσω και το Football Manager για αύριο. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ
όσους παρακολουθήσατε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κάτακ Τζι που έγινε μέλος και μου έχει δώσει στην ουσία περίπου 20 ευρώ σήμερα. Έχει ξεσκιστεί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω. Καταρχήν να πω ότι θα κάνουμε ένα μικρό, μια μικρή συζήτηση. Όποιος θέλει να κάτσει και να μην φύγει. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλα τα μέλη του καναλιού μου, πέρα από τον Κάτακ Τζι που υποστηρίζουν εδώ και μήνες το κανάλι. Λεωνίδα Κάπα, Τζέο Μαγ, Γιάννη Τερέζη, Δημήτρη Κούλ, Χρήστο Γιφτοκώστα, Βάξπιλ 12, Νότ Χάρι Τιούμπ, Ηλία Μαρταλά, Μάρτι Παπ, Σπύρο Σκάι 2, Κάτακ Τζι. Είναι τα μέλη του καναλιού, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το παιχνίδι, παιδιά. Πείτε μου τις εντυπώσεις σας για το παιχνίδι. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή η φάση. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει αρκετά. Ο λόγος είναι γιατί καταλαβαίνεις και πόσο δύσκολη είναι η φάση. Κατεκτζή, ένα ευρώ ακόμα. Έχει τρελαθεί. Τελειώσαμε το live stream για ακόμα. Μοιράζει. Μήπως νομίζεις ότι πάνε στο παιχνίδι. Βλέπεις ότι αυτά πάνε σε μένα. Όχι στον φίλο μας. Και αν θες να βοηθήσεις τον φίλο μας. Να και ο Rebel, να τον κάνουμε λίγο moderator. Ωραία. Γενικότερα το περάσαμε και αυτό. Δεν ξέρω. Ήταν φανταστικό, λέτε. Πολύ ωραίο. Σας άρεσε από ό,τι βλέπω το παιχνίδι. Σε 13 μέρες τόσο βγάζω κι εγώ περίπου. Το θέμα είναι ότι έχει σπίτι, λογικά, σε αντίθεση με τον φίλο μας εκεί πέρα. Που δεν είχε σπίτι. Να δούμε αν θα έρθει και το chat. Το περιμένουμε πώς και πώς. Να το, εμφανίστηκε. Ωραία. Τα σπέρα το game. Είχα δει και το πρώτο επεισόδιο. Α, ωραίος. Ναι. Ας subscribe στο ζήσει επειδή δεν το συνέχισε. Όχι, ωραία, παιδιά. Μια λέξη, 12 πράγματα. Καταπληκτικό. Ό,τι καλύτερο. Μια χαρά. Τότε να μου που παίζει, Cosmote TV παίζει, παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να πάω σε καφετέρια να το δω. Τι άλλο. Δεν ξέρω. Τι φάση. Μισό λεπτό. Να διαβάσουμε κανένα λουτάκι, λέτε. Τα λουτάκια που δεν εμφανίστηκαν. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι άπειρα. Μ' αρέσει που σας άρεσε το παιχνίδι. Έβγαλε χθες patch, το οποίο σημαίνει ότι είναι ενεργός ο τύπος που το φτιάχνει. Δεν ξέρω πόσοι είναι, δεν παίζει να είναι πολλά άτομα. Έβγαλε patch, ασχολείται ακόμα, δεν το έχουν παρατήσει το πράγμα. Είναι πολλά υποσχόμενο. Έβγαλε patch και το Kerber Space Program που ρωτάει εδώ ο φίλος, αν θα ξανακάνω. Έχω στο νου μου να ξανακάνω, απλά δεν ξέρω πότε. Αν δεν θα γίνει τώρα σίγουρα. Θα δούμε. Τα λουτάκια που... Όχι, θα στείλει πολλά λουτάκια, ρε. Λοιπόν, διαβάζω μερικά. Ζήσει ο καλύτερο. Γεια σου, Ζησάρα. Σου έχω κάνει support creator στο Fortnite, στου αγαπημένου μου YouTuber. Ζήσει είναι το support creator μου, για όποιον δεν ξέρει. Ευχαριστώ και τον φίλο εδώ πέρα. Τον φίλο Πάκο. Πάμε για άλλη, λέει, αλλά please τι έγινε. Α, έχει χάσει το. Οκ, okay, τώρα έχασε όλο το live stream. Αν ακόμα είσαι στο chat. Αντί να αφήσω tip σε καφετέρια, θα κρατήσω να τα δώσω και σε κάποιον άστεγο. Ωραίο. Έτσι κι αλλιώ. Καλά τα φιλοδορήματα, αλλά έχουν και μισθό και οι ντελιβεράδες και οι σερβιτόρες και οι σερβιτόροι. Ίσως κάποιος άστεγος το χρειάζεται περισσότερο. Λοιπόν, γεια σου Ζήση, σε λατρεύουμε, συνέχισε καλή δουλειά. Hello buddy, good luck, keep it up. Γεια σου Ζήση, σε παρακολουθώ πρώτη φορά. Όχι πλάκα, κάνω το βίντεο που έκανε στον Αντώνη τους, στο Stick Fight. Μετά πάμε λίγο private Discord να σου πω και εγώ. Να και ο Κάτακ Τζι στα λουτάκια του. Εγώ πήρα το παιχνίδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίος. Γεια σου, Ζησάρα, συνέχισε καλή δουλειά. Τελείτσι σημαίνει ότι είναι κοντά αστυνομικός. Όντως. Αυτό δεν το ήξερα. Γεια σου, Ζησάρα, είσαι ο καλύτερος YouTuber του κόσμου. Του κόσμου όχι, αλλά του σπιτιού μου μπορεί ναι, γιατί είμαι μοναδικός. Πάμε ρε ζήσει survivor. Survivors, τέτοια φάση. Πάμε λίγο τάση στο gaming, ναι, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Η τελείτσι σημαίνει ότι είναι κοντά αστυνομικός, το ξαναείπατε. Ωραία. Θα ήθελες να κάνεις άλλη σειρά. Ark Survival Evolved. Δεν νομίζω. Γεια σου Ζήση, γεια σου Ζήση, γεια και πότε GTA. Επίσης ένας άγνωστος στην κάμερα, λίγοι ξέρουν. GTA δεν ξέρω αν θα ξανακάνουμε σύντομα. Προς παρόν δεν μου έχει λείψει ιδιαίτερα. Θα το δούμε όμως. Ωραία. Κάπου εδώ τώρα, δεν ξέρω, μάλλον για να ετοιμάσουμε το manager και να μην μείνουμε χωρίς βίντεο αύριο. Λέω να σας αφήσω σιγά σιγά. Θα το κοιτάξουμε τώρα να κάνουμε και νέες σειρές σιγά σιγά και περισσότερα live stream. Θα το δούμε. Ίσως το Πάσχα να πάω όμως στο χωριό μου, ίσως εκεί κάνουμε κάποιο διάλειμμα. Πιστεύω ότι όλοι θα πάτε κάπου.
Οπότε ίσως δεν καταλάβετε καν ότι δεν θα κάνω βίντεο εκείνες τις μέρες. Όποιος δεν έκανε ήδη ένα like, να αφήσει ένα like. Ελπίζω να περάσετε καλά. Θα τα πούμε λογικά στο αυριανό βίντεο. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Ευχαριστώ για όλα, παιδιά. Bye bye.